Κύριε Σαλμά, για να εξηγηθώ για το ύφος μου και για την έκρηξή μου, είναι η πρώτη φορά στα 39 μου χρόνια δικηγορίας, ποινικής δικηγορίας, όπου αντιμετωπίζω μαχαιροβγάλτες και κατηγορούμενους για ανθρωποκτονίες και βιασμούς. Είναι η πρώτη φορά που με απειλεί ευθέως κάποιος. Το εκλάβατε λάθος. Όχι, δεν το είπα αυτό. Το διαγράφω. Εντάξει, το διαγράφω γιατί... και να έχουμε μια επιστήμονα. Είστε επιστήμονα, είμαι επιστήμονα διαφορετικές. Διακονούμε διαφορετικές επιστήμες, αλλά ξέρετε κάτι. Σύμφωνα με την θεωρία του Κορλόφ, πώς λέγεται, του Καρλόφ, ξέρετε, η ιατρική και η νομική επιστήμη πλέον δεν είναι διαφορετικές, θετική η μία και ανθρωπιστική η άλλη. Είναι και οι δύο πλέον στη νέα πυραμίδα των επιστημών ανθρωπιστικές, γιατί διακονούν τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τα προβλήματά του. Άρα λοιπόν είναι και οι δύο μας επιστήμες, πρέπει να υπηρετούν τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Στενοχωρήθηκα επειδή είπατε εσείς γι' αυτό, ότι εγώ εισάγω το μηχάνημα. Θα σας πω γιατί το είπα. Έχω μπροστά μου τη διαφήμισή σας. Δεν το είπα αυθαίρετα. Δεν το εισάγω. Διενεργώ την εξέταση. Είπα, θα σας πω κάτι. Καλώς. Ας πες το διευκρινίστε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Όχι να σας... Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, φάγατε ήδη ένα λεπτό. Ναι, θα το διαγράψουμε. Για πέστε μου. Όσο θέλετε, ένα λεπτό να σας δείξω κάτι. Πέστε κάτι εκ προημίου πριν κάνω ερώτηση. Λοιπόν. Βρίσκω τώρα το... Συνεχίστε, θα σας το δείξω εγώ γιατί το λέω. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αρχίζει το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Αρχίζει τις ερωτήσεις. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ εκείνο που ενδιαφέρει την Επιτροπή, δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε καλά, εμείς ερευνάμε πιθανές ευθύνες των αρμόδιων υπουργών. Τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Ξέρω. Όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα, συναφή ή παρεμφερή. Δεν είναι εξαντανακλάσεως. Άλλωστε είστε και μάρτυρες εδώ. Δεν έχετε με κάτι. Δεν είστε ούτως κατηγορούμενος, ως εγκαλούμενος. Μάλιστα, εκείνο που αφορά και την ποινική δικογραφία, άμεσα τουλάχιστον, είναι η διαγνωστική εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει σε αυτό το πράγμα. Είμαστε είπατε εκ προημίου, το είπε χθες και ο κ. Γεωργόπουλος. Αρχίζουμε την πρώτη ερώτηση. Εδώ το ζητούμενο, η Επιτροπή ψάχνει, κύριε Σαλμά, ότι αν ήταν υπερβολική η αποζημίωση των 1.500 ευρώ για αυτή την εξέταση. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί το ερευνά. Γιατί ήδη αργότερα με απόφαση άλλη των αρμόδιων υπουργών έγινε 150. Και για να εξειδικεύσω ακόμα το πρόβλημα που ερευνάμε, είναι γιατί το ΚΕΣΥ, αν μπορούσε νομικά το ΚΕΣΥ, να αντιστοιχίσει και να, που σημαίνει και κοστολόγηση μια ιατρική πράξη που γίνεται στο ιατρείο, όπως κοστολογείται μια άλλη πράξη που γίνεται υποχρεωτικά στο νοσοκομείο με νοσήλια τουλάχιστον 2 ημερών και προβλέπεται στο ΚΕΝ, στον κωδικό του ΚΕΝ MEM22α. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν. Και να είμαστε σύντομοι, γιατί πολλές ερωτήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα το εξηγήσω λίγο. Το είπε και ο κύριος Γεωργακόπουλος εχθές και ήταν κάτι που δεν το είχατε καταλάβει ούτε ο κύριος Παλωμενάκης, ο πρόεδρος, όχι κακοπροαίρετα. Είναι τεχνικό θέμα. Δεν το κατάλαβαν πολλοί ούτε στο Υπουργείο όταν αλληλογραφούσαν. Τι εννοείται? Θα σου πω. Πότε κοστολογήθηκε, το ρωτάει η κυρία Σαπίδου, πρώτη φορά η διαγνωστική αρθροσκόπηση? Όταν λέμε διαγνωστική αρθροσκόπηση, εννοούμε την εξέταση που πας να κάνεις διάγνωση, ανεξάρτητα αν σου δίνει τη δυνατότητα να πας να θεραπεύσεις κιόλας. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις όλα. Ναι. Αυτά που είδατε τώρα, αν δείτε τις ηλικίες των ασθενών, δεν ήταν κάτω από το 50 με μηνίσκους νέα παιδιά. Ήταν πάνω από 50-60. Κυρίως την έκανα σε αρθρίτιδες σταδίου 2 ή 3, όπου ήταν ασθενείς που δεν θέλαν να κάνουν αρθροπλαστική και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα να κάνει στοχευμένες εγχύσεις φαρμάκων. Με υπόραση, το βλέπεις, δηλαδή μέσα από εδώ, αυτό έχει και μια κάνουλα. Ναι, το είδαμε. Έχει μια κάνουλα. Από εδώ κάνει στοχευμένη έγχυση. Το παρουσίασα στο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο, πέρυσι το Σεπτέμβριο, παρουσία του κυρίου Νικολάου, του κυρίου Παπαγγελόπουλου, του κυρίου Μπάμπη, του κυρίου του καθηγητή της Ορθοπαιδικής στη Λάρισα. Αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης. Είναι καινούργια μέθοδο. Θέλω να πω λοιπόν, έχει μερικά πλεονεκτήματα. Ακούστε τώρα τι έγινε. Η αρθροσκόπηση, ακούστε, η διαγνωστική, παίρνει σε ένα DVD. Ποια είναι η πράξη? Δεν προλάβω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Προσέξτε. Όχι, θα καθίσω όσο θέλετε πραγματικά. Κοιτάξτε. Απρώτη για ανοχή, μην κάνω καμία. Όχι, όσο θέλετε. Απρώτη για ανοχή, λοιπόν, μην κάνω καμία. Όταν κουραστώ, θα σας πω. Όταν κάνει κάποιος μια διαγνωστική εξέταση, αυτό είναι το DVD μιας μαγνητικής. Πάει στο διαγνωστικό κέντρο, παίρνει το DVD της μαγνητικής, φεύγει. Ο οποίος είναι κατοχυρωμένος, έκανε την εξέταση. Όταν πάει και κάνει μια διαγνωστική εξέταση στο χειρουργείο, παίρνει ένα DVD. Αυτό. Και όταν έρχεται να κάνει από εδώ, παίρνει ένα DVD πάλι. Με τις μαγνητικές. Ακριβώς. Το DVD αγοράζει ο ΟΠΗ. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εκτιμώ, γιατί σας λέω, δεν την τιμολόγησα εγώ, η διαγνωστική αρθροσκόπηση
αντιστοιχήθηκε σε κεν, δηλαδή αντιστοιχήθηκε σε τιμή, προσέξτε, τον Φλεβάρι του 12, επί Παπαδήμου. Τι έγινε τότε? Τότε, όταν βγήκε η υπουργική απόφαση οικία για τα κεν, τι είναι το κεν? Αποφάσισε το σύστημα υγείας για να ξέρει πώς θα πληρώνει τα νοσοκομεία κυρίως, τα κρατικά. Για να σου λέει, κοίταξε να δεις στο κλειστό νοσήλιο. Εγώ θα σου δίνω για την αρθροσκόπηση 1.500 ευρώ. Ανεξάρτητα αν καθίσεις στα τρίκαλα που έκανε ο συνάδελφος αρθροσκόπηση 2 μέρες ή 7. Για να δώσει κίνητρο στις κλινικές και στα νοσοκομεία να τους βγάζουν πιο γρήγορα και να εξυγχρονιστούν. Για να μην τους χρεώνουν 5 μέρες. Λοιπόν, τα κένα αυτά έχουν σφάλματα. Και δυστυχώς έχουμε όλη ευθύνη, ακούστε. Μήπως έχουν προς τα πάνω σφάλματα. Έχουν, ακούστε κύριε Λάπα. Σας το είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος θες. Είπε και προς τα πάνω έχουν σφάλματα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχουν σφάλματα. Δηλαδή τι. Το Φλεβάρι του 12, επί Παπαδήμου κυβέρνηση, αντιστοιχήθηκε η διαγνωστική αρθροσκόπηση με το ίδιο κεν που πληρώνεται η διόρθωση αστάθειας ώμου που χρησιμοποιείς 5 άγγερες που μπορεί να κάνουν 1.000 ευρώ. Αυτή η στρέβλωση όμως ή ο καρπιός σωλήνας μία μέρα νοσηλεία ή αυτά που ακούσατε χτες εδώ. Είναι λάθος τα κεν. Τότε όμως αντιστοιχήθηκε η διαγνωστική αρθροσκόπηση, καλός ή κακός, σε ένα κεν που λέγεται αρθροσκόπηση. Εκεί στο κεν δεν γράφει το όνομα διαγνωστική. Σε αυτό που κρέμεται από κάτω της πράξης, υπάρχει διαγνωστική αρθροσκόπηση με αυτό. Άρα λοιπόν, τι έγινε τότε με το ΚΕΣΥ? Από την ώρα που είχε μια εισήγηση που δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον Γιώργο Κακόπουλο χτες, απάντηση είναι ιδίας διαγνωστικής αξίας. Από έναν εισηγητή και σου λέει: έχω 2 εξετάσεις με ίδια διαγνωστική αξία. Δεν είναι καινούργια μέθοδος. Θα πληρώνεται όσο η μία ή η άλλη. Αυτό ήταν. Δεν μπορώ να της δώσω 2 διαφορετικές τιμές. Γιατί σήμερα, κύριε Λάπα, πληρώνεται το ένα DVD αν το πάρεις στο χειρουργείο. 20 λεπτά κάνει το DVD. 1.500 ευρώ η εξέταση και αν γινόταν στο ιατρείο 300. Και το ερώτημα που τίθεται, ποιος ορθοπαιδικός θα πήγαινε με 150 να την κάνει όταν μπορούσε να πάει στην κλινική και να πάρει 800 ευρώ που τόσο προβλέπεται. Γιατί με βάση τον κατάλογο των ασφαλιστικών εταιριών που έχουν τώρα πετσοκόψει τις τιμές, είναι μεσαία επέμβαση η διαγνωστική αρθροσκόπηση. Και έχει 800 ευρώ αμοιβή γιατρού, 300 αναισθησιολόγου και 100 του βοηθού. Αυτός εκτιμώ ότι είναι ο λόγος ο οποίος αντιστοιχήθηκε αυτή η εξέταση να πληρώνεται όσο είναι όσο οι άλλοι. Αν με ρωτήσετε τι θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα, θα σας πω. Η αλλαγή του νόμου και τα κέν, κύριε Χαρσταλμάτη. Βασικό αυτό είναι. Τι προσέξτε, να προσαρμοστούν τα κέν και να σας πω και κάτι. Προσέξτε, πώς λειτουργούν τα συστήματα υγείας. Όταν έρχεται μια εξέταση με κόστος που γίνεται day clinic, δηλαδή στο ιατρείο, σε μισή ώρα, κύριε Μάρδο, το λέω σας σαν οικονομολόγος, παίρνουν αυτή τη δυνατότητα και πάνε στους παρόχους των κλινικών και τους λένε, κοιτάξτε, δείτε, εγώ τώρα μπορώ να τα αγοράσω και φτηνότερα να κάνω μια διαπραγμάτευση με το διαγνωστικό. Πιέζουν δηλαδή τους παρόχους των κλινικών να κατεβάσουν την τιμή. Αυτό γίνεται. Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες όλο τον κόσμο και τα ασφαλιστικά ταμεία της Γερμανίας κάνουν αυτό. Εδώ κάναμε το αντίθετο. Κόψαμε αυτή και αφήσαμε το 1.500 τη διαγνωστική αρθροσκόπηση. Ναι, είμαστε λίγο σύντομα. Πάντως δεν αμφισβητείτε ότι το ΚΕΝ ορίζεται ότι αφορά νοσηλεία στο νοσοκομείο και διάρκεια 2 ημερών για να πάρει στο νοσοκομείο. Προς Θεού, αυτό που λέτε. Είναι το νόμο. Απλά η απόφαση Βορύδη και εσύ. Όχι, αυτά πάμε και. Άμα προσέξετε, λέει όσο το ΚΕΝ. Δεν είπε κοστολογείται με ΚΕΝ. Δηλαδή θέλει να πει ότι όσο η μία και η άλλη. Άρα το 1.500 είπε, αντιστοίχηση έκανε. Εκτιμώ εγώ. Ναι, αλλά εκτιμώ. Ναι, αλλά ακούστε, κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι ξέρω. Κοιτάξτε, τα 1.500 είπε ο αρθροσκόπηση που είναι στο νοσοκομείο, κύριε Σαλμά, περιλαμβάνει όχι απλά διαγνωστικού χαρακτήρα εξέταση. Περιλαμβάνει και επέμβαση, περιλαμβάνει και θεραπεία. Το άκουσα που το είπατε. Και είναι 2 μέρες νοσηλεία. Λέει το ΚΕΝ τουλάχιστον. Το άκουσα που το είπατε. Δεν είναι. Το άκουσα που το είπατε. Ό,τι το είπα εγώ, διαβάζω. Ακούστε, εγκύκλιος. Υπουργική απόφαση, 21 Τρίτο του 12. Τι είναι το ΚΕΝ? Κλειστό ΕΝΟΠΕ. Περιλαμβάνει κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς τον άρρωστο συνδρομή που παρέχεται από το νοσοκομείο με φωτεινά γράμματα Ball Face, καθώς και η σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή σε αυτών των εταιρεών υπηρεσιών και είναι 1.500 ευρώ. Δηλαδή, 2 μέρες νοσηλεία προβλέπει η αρθροσκόπηση, η κανονική που είναι επεμβατική χαρακτήρα. Εάν δεν είναι παραπάνω, έχει 740 ευρώ πρόσθεση κάθε μέρα. Προστίθεται κάθε μέρα η νοσοκομειακή διαμονή.
ξενοδοχική διαμονή, δαπάνες, εξετάσεις, αμοιβές γιατρών κλπ. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως, το θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε τότε που πήρε απόφαση το ΚΕΣΥ δεν επέτρεπε να αντιστοιχίσει με κέν που προβλέπει το νοσοκομείο. Αυτό είναι η όλη η διαφορά και αυτό ρωτάει ο εισαγγελέας προς εμάς. Καταλάβατε. Από την ώρα είναι δεσμευτικό. Ναι, καταλαβαίνω την εξήγησή σας, είναι μια επιστημονική εξήγηση που δίνετε εσείς. Θεωρώ, ακούστε, από την ώρα που ένα όργανο που είναι 30 μέλη έχει μια εισήγηση από έναν ορθοπαιδικό συντονιστή διευθυντή που δεν έχει αμφισβητηθεί μέχρι τώρα. Ότι έχω αυτό το πράγμα ιδίας αξίας, μετά είναι παράτυπο να πεις ότι εγώ όμως αποφασίζω ότι θα του δώσω άλλη τιμή. Και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κύριε Λάπα, και θα είμαι ειλικρινής σε όλη τη συζήτηση σήμερα, ο νόμος λέει ότι το και εσύ εισηγείται τις κοστολογήσεις, αλλά ουδέποτε το έκανε σωστά. Ακούστε, να σας πω, ακούστε, δεν έχει μηχανισμό κοστολόγησης το και εσύ. Ασφαλώς. Αυτό, γι' αυτό. Το λύσαμε χθες αυτό. Γι' αυτό, έτσι. Γι' αυτό. Το λύσαμε χθες. Και αν πείτε φταίει η κυρία Νικολάου που έβρατε. Δεν είχε. Ας το παραβλέψουμε. Όχι, δεν είχε. Το αντιμετωπίσαμε, το λύσαμε χθες. Αυτό λύθηκε. Θέλω να πω λοιπόν, δεν έχει μηχανισμό κοστολόγησης. Αποφαίνεται, χαρακτηρίζει το και εσύ και άλλοι κοστολογούν. Αυτό είναι σοβαρό. Το λύσαμε, το τελειώσαμε. Ξέρετε πώς πήραν τα ΚΕΝ. Έκανε μια επιτροπή το Υπουργείο και πήρε η επιτροπή έτοιμα τα ΚΕΝ της Αυστραλίας. Τα πήγε στο ΚΕΣΥ και τα εισηγήθηκε. Και είναι αυτό που είπαμε. Δηλαδή, δεν είχε τη δυνατότητα να κοστολογήσει. Κοστολόγησε, σας πω τι γίνεται, κύριε Μάρδα. Όχι, τώρα δεν προλάβουμε να κάνουμε καμία ερώτηση. Υπάρχουν δύο μοντέλα κοστολόγησης. Bottom-up, top-down. Ρωτήστε τον Ιφαντόπουλο, τον καθηγητή, τον Λιαρόπ, τον Σουλιώτη, όποιον θέλετε. Πάρτε μόλις τελειώσουμε από εδώ, είχε δίκιο ο Σαλμάς. Δεν υπάρχει, θα σας δώσω και έγγραφα για αυτά που σας λέω. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα άλλο μοντέλο κοστολόγηση. Μάλλον σας τα δίνω τώρα και ένα. Αυτό το bottom-up και το top-down μοντέλο δεν το ξέρει το και εσύ. Είναι άνθρωποι που διορίζονται, μικροβιολόγος η κυρία Νικολάου, χειρουργός ο κύριος Σκανδαλάκης. Οδοντίατρος η κυρία Γεννακάκο. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από το Υπουργείο, σας δίνω έγγραφο, προσέξτε. Από το Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου, Cabinet Office της Μεγάλης Βρετανίας. Η χώρα που εκεί είναι το Health of Economics, το. Κοιτάξτε. Top-down and bottom-up cost unit estimation. Στην ιστοσελίδα του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι για το Center of Social Impact Bonds. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος σας πει ότι κοστολόγησε αλλιώς, δεν την κοστολόγησε. Ναι. Καθόμαστε εμείς και εσείς και ταλαιπωρείς τώρα γιατί ναι. Κοστολογήθηκε έτσι και αλλιώς και υπήρχε σκάδο. Δεν είχε αυτό. Έτσι, δηλαδή, κύριε Μάρτυρα, κύριε Λάπα, με συγχωρείτε. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, με απλά λόγια. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η κοστολόγηση ήταν σωστή, αυτό θέλετε να πείτε. Πιστεύω, ακούστε. Επειδή δεν έγινε κοστολόγηση το 2014, την άποψή μου σας λέω. Μάλιστα. Έγινε αντιστοίχηση σε τιμή. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ήταν λάθος η κοστολόγηση καινούρια, γιατί δεν εφαρμόστηκε καμία επιστημονική μέθοδο από μάλιστα. Καμία ειδική επιτροπή. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά, την ίδια ώρα σας λέω ότι αν πάει κάποιος να ζητήσει ευθύνες από το ΚΕΣΥ το καινούριο. Γιατί δεν την κοστολόγησε σωστά, μπορεί να το αδικήσει. Την ίδια ώρα, σας το λέω ειλικρινά. Ναι. Κοιτάξτε, από το χέρι. Ξέρετε, περισσότερο μας ενδιαφέρει η απόφαση του 2014 εδώ ναι, πέρα. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Η σύγκριση γίνεται με τη νέα απόφαση. Ναι. Αν η νέα απόφαση. Η δεν διαφορά στη λέξη κοστολόγηση και αντιστοίχηση. Αν η καινούργια απόφαση δεν τεκμηριώνεται σωστά. Προφανώς δεν ωραία, αφήστε, θα το δούμε και αυτό. Αλλά εγώ σας ρώτησα συγκεκριμένα. Η απόφαση του Δεκεμβρίου του 2014, κατά τη γνώμη σας, είναι λάθος, αν κατάλαβα καλά. Όχι λάθος. Όχι. Όχι σωστή. Ήταν σωστή. Μάλιστα. Γιατί έγινε η αντιστοίχηση με που ήταν ήδη κοστολογημένη εξέταση. Δηλαδή η διαγνωστική έθεση. Άρα η αντιστοίχηση είναι λάθος. Ναι, να σας πω κάτι. Συγγνώμη, η αντιστοίχηση είναι σωστή. Είναι σωστή. Όχι, όχι, προσέξτε. Έκανε αντιστοίχηση, λέει. Αυτό το DVD. Το καταλάβαμε, κύριε Μάρτυρα. Η αντιστοίχηση, θέλω να πω, ήταν σωστή. Ήταν σωστή. Έπρεπε να αλλάξει το ΚΕΝ. Μάλιστα. Να μην είναι το ΚΕΝ της διαγνωστικής όσο της θεραπευτικής. Τώρα είστε σαφείς. Ακούστε, ο χρόνος που έγινε αυτό. Αν προλάβαινε ο κύριος Βορύδης να τα αλλάξει σε δύο μέρες που έφυγε από το Υπουργείο. Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί αυτό. Ναι, θα το κρίνετε εσείς αυτό τώρα. Το κρίνετε εσείς. Εγώ να πω το εξής. Το κρίνουμε εμείς. Να πω κάτι. Για να λύσουμε και μια άλλη παρεξήγηση μεγάλη. Καταθέτω συγγνώμη το κύριο άρθρο από το Health of Economics που συγκρίνει τις δύο μεθόδους, την bottom-up και την top-down κοστολόγησης, για να δείτε πόσο σημαντικά μιλάει. Τώρα, θα σας καταθέσω μια σειρά εγγράφων, όλα. Για να σας πείσω ότι η αρθροσκόπηση και η θεραπευτική και η διαγνωστική
Αφήστε τη διαγνωστική, είναι το εύκολο. Η θεραπευτική. Είναι day clinic, είναι outpatient. Δεν νοσηλεύεται κανείς. Θα σας δώσω χαρτιά από τη Mayo Clinic. Θα σας δώσω τώρα αυτά που καταθέτω. Από τη Βοστόνια, από το Harvard. Με καταλάβει αυτό ότι δεν νοσηλεύεται κανείς. Υπάρχει νοσηλεία όπου στον κόσμο ακούει. Μα κύριε Σαλμά, αυτό το ξέρουμε πια πολύ καλά. Νοσηλεία, ότι δεν απαιτείται νοσηλεία. Το ξέρουμε αυτό. Όχι, να πω κάτι. Δεν χρειάζεται να μας πείστε. Αν λοιπόν είναι στραβός ο γυαλός και το Ken λέει δύο μέρες νοσηλεία, δεν σημαίνει ότι αυτός πρέπει να αποδεχτούν ότι επειδή στην Ελλάδα έγινε λάθος το Ken. Θα είχατε δίκιο αν ήταν χαμηλότερες τιμές. Τώρα που είναι ψηλότερες, αμφιβάλλω αν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Αυτό είναι η Αμερικάνικη Ακαδημία Χειρουργίας Ορθοπαιδικής, η μεγαλύτερη ακαδημία στον κόσμο. Θα δει κανείς ότι if you are generally healthy, δηλαδή άμα είσαι γενικά υγιής, η αρθροσκόπηση στο γόνατό σου θα γίνει στα εξωτερικά ιατρία. Αρθροσκόπηση ώμου. Αρθροσκόπηση ώμου. After surgery, μετά το χειρουργείο, you will stay in recovery room for 1-2 hours before being discharged home. Ναι, θα μείνεις στην αίθουσα ανάρρωσης για 1-2 ώρες και πας σπίτι σου. Ακαδημία Ορθοπαιδικών Αμερικανικής Εταιρείας. Mayo Clinic. Για την διαγνωστική αρθροσκόπηση τώρα, αν είναι αποδεκτή ή όχι. Από τη Mayo Clinic. Από το Rheumatology, εδώ. Rheumatology services offered at Mayo include, περιλαμβάνουν, δηλαδή ρευματολογικές υπηρεσίες που προσφέρονται στη Mayo περιλαμβάνουν outpatient diagnostic arthroscopy, δηλαδή στα εξωτερικά ιατρία διαγνωστική αρθροσκόπηση. NHS, Εθνικό Σύστημα Αγγλίας. Most people who have an arthroscopy, περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν αρθροσκόπηση, are able to leave hospital either the day of surgery or the following morning. Την ίδια μέρα. Λοιπόν, και μια σειρά εγγράφων. Λοιπόν, αυτά είναι δεκτά. Ξέρετε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Ότι δεν απαιτεί παραμονή σε νοσηλεία. Το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το κέν είναι το κέριο εράτημα. Ξέρετε, ωραία, το είπατε αυτό. Το είπατε. Είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμήσετε. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, πληρώνεται με κέν 2 ημερών. Και ξέρετε τι γίνεται. Επειδή δεν μένει κανείς, δίνουν άδειες εξόδου στον ασθενή. Γιατί αν δεν μείνει μέσα, δεν πληρώνει ο ΙΟΠΗ. Το καταλαβαίνετε τη στρέβλωση. Δεν πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Δηλαδή πρέπει να λέμε τώρα δύο μέρες η μία νοσηλεία, η άλλη καθόλου. Καταλάβατε τι σας λέω. Πάντως η εμπειρία μας λέει ότι τη μία μέρα κάνει. Την ίδια. Μην νίσκω. Και την άλλη μέρα φεύγω. Όχι, σας έδειξα αυτά τα έγγραφα, τα καταθέτω. Ναι, στην Ελλάδα λέμε. Από βιβλία. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πάντως γνωρίζετε ότι και πριν ακόμα αποφασίσουν οι υπουργοί 22, 12, το 14 για να κάνουν δεκτή, γιατί γνωμοδοτικό χαρακτήρα έχει το ΚΕΣΥ, οι δύο υπουργοί για να κάνουν δεκτή την γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, υπήρχαν ήδη σφοδρές αντιρρήσεις και ενστάσεις από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και του Υπουργείου, που είναι υφιστάμενοι του κ. Βουρίδη. Αυτές τις είχατε διαβάσει, τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις. Αν μπορεί ο υπουργός να κάνει δεκτή μία τιμολόγηση σε ένα ιδιωτικό ιατρείο 10 λεπτών, λέτε εσείς, στη διαφήμιση με αντιστοίχηση και τιμολόγηση με το 1.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε μια νοσηλεία στο νοσοκομείο, που είναι χειρουργική η επέμβαση. Δεν έχω δει τις ενστάσεις, πραγματικά, για να σας είμαι δίκαιος. Και η διεύθυνση. Από ό,τι όμως. Δύο διευθύνσεις. Είναι στην αντίληψή μου. Δύο διευθύνσεις. Δεν τις έχω δει, ναι. Οι αντιρρήσεις των διευθύνσεων, μπορεί να κάνω λάθος εδώ, γιατί δεν τις έχω. Όταν θα σας έρθουν. Και εμείς θα τις δούμε, λοιπόν, θα δείτε κι εσείς. Νομίζω εκφράζουν αντιρρήσεις και το κρίνω από τη μετέπειτα αλληλογραφία των διευθύνσεων. Ναι, ναι. Για το ότι δεν μπορεί να κοστολογηθεί με κεν. Μα δεν ήταν. Ακούστε, δεν ήταν κοστολογικό. Κατά κυριολεξία λέει το εξής. Δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί καν με κεν. Ούτε καν. Αυτή είναι η αντίρρηση. Διακρίνει, κύριε Λάπα, με συγχωρείτε. Διακρίνει την έννοια, θα το διακόψω. Την έννοια της νοσηλείας από την έννοια της ιατρικής πράξεως. Αυτή είναι η αντίρρηση. Και οι δύο διευθύνσεις που εξέφρασαν αντιρρήσεις είπαν ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτού του είδους την μέθοδο ως νοσηλεία, αλλά θέλουμε να καταταγεί στην έννοια της πράξεως. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, επειδή είχατε επανάληψη, κάνετε χρήση αυτού του εγγράφου. Μπορείτε να το διανύμετε στην Επιτροπή, γιατί τα μέλη δεν το έχουν. Ο κύριος Γεωργακόπουλος, πιστεύω να ήταν αυτά που μας έδωσε χθες. Το ανέφερε σαφώς, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Παλογιάννη, εδώ μέσα είναι. Τώρα να παράγετε αυτή τη στιγμή να παράγετε. Των διευθύνσεων. Των διευθύνσεων. Το έχω ζητήσει, δεν μου το έχουν. Να το δεχτούμε ότι είναι έτσι, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Θα με διευκολύνατε, ευχαριστώ. Ναι, ωραία. Να δεχτούμε ότι είναι έτσι, δεν υπάρχει λόγο. Ξέρετε, προχωράμε αυτό. Κύριε Παξτόπουλε,
ξέρει, δεν τα λέω με αυτά, γιατί αναφερόμαστε πολλές φορές. Αναφερόμαστε στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Πρέπει να εξηγήσω από ένα δεδομένο, μια σταθερά. Δεν έχουμε άλλο. Μόνο στους υπηρεσιακούς παράγοντες. Τη δημόσια διοίκηση. Καλή, κακή στραβή αυτή είναι. Τι να κάνουμε. Νομίζω η διαφωνία εκείνη την περίοδο ήταν στο ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν πρόσεξαν το ότι έλεγε τόσο όσο. Αν έλεγε η απόφαση αποζημιώνεται με κεν, προφανώς δεν μπορεί να αποζημιωθεί με κεν στο ιατρείο. Αν λέει αυτό έγινε όμως. Λέει η απόφαση, την είδα προσεκτικά. Τόσο όσο. Το τόσο όσο είναι εξομοίωση. Δηλαδή, λέει ότι όσο το ένα θα πληρώσεις και τ' άλλο. Ναι, το ποσό είναι ενδιαφέρον όμως, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε, δεν έκανε κοστολόγηση απευθείας. Αυτό είναι, νομίζω, αυτές ήταν οι αντιρρήσεις. Στην πράξη όλο... Ακούστε. Στην πράξη 1.500 σημαίνει. Θα σας πω. Η εξέταση δεν σημαίνει 1.500 στην πράξη. Θα σας πω πόσο πληρώθηκε η εξέταση. Δεν λέμε γι' αυτό. Λέμε η τιμολόγηση, η ονομαστική τιμολόγηση. Δεν λέμε την πραγματική. Προσέξτε. Και ο γιατρός που κάνει εξέταση παίρνει 1.000 ευρώ με το κλόμπα και το... Η εξέταση, εγώ σας το είπα με μια επιστολή. Σας το είπα με μια επιστολή που μπορεί να σας έχει διαφύγει αυτή τεράστια. Την έχουμε στα χέρια μας. Ναι, σας είπα. Επειδή ήθελα τελικά να ξέρουμε πόσο πληρώθηκε η εξέταση. Πληρώθηκε η εξέταση το 2015 652,5 ευρώ. Εντάξει, πόσο τιμολογήθηκε ονομαστικά, μπορείτε να μας πείτε. Ονομαστική, ποια ήταν η τιμή. 1.500. Ναι. Αυτό όμως, ξέρουμε τι σημαίνει κλόμπακ, τι σημαίνει ρεμπέ, τι σημαίνει αναλώσιμο, τι σημαίνει έξοδο. Δεν το εξετάζουμε αυτά. Ακούστε, ζημία του δημοσίου. Το δύο οι οποίοι δεν μας ενδιαφέρει μας. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει απειληθεί σα ζημία. Σα άκουσα μια προηγούμενη συνεδρίαση, δεν είμαι νομικό. Εγώ μπορώ να σα πω ζημία του δημοσίου, οικονομικά τη υγεία. Όχι, μην πάμε. Ζημία του δημοσίου είναι τι πλήρωσε τη μία μονάδα επί τον όγκο μείον το τι έπρεπε να πληρώσει και να βγάλει τη ζημία κανείς. Όταν πλήρωσε 652,5 μετά clawback, αυτό πρέπει να το συγκρίνει κανείς με το 400 που κοστολόγησε το κι εσύ. Το 300 προέκυψε επειδή ο κύριος Πολάκης μόνος του είπε «Εγώ δεν θέλω το 250 αυτό, θέλω 150». Ωραία. Άρα λοιπόν, πάμε να συγκρίνει το 652 με το 400, αν και στο 400 δεν έγινε καμία εξέταση. Το λέω για τα πρακτικά. Ωραία. Διαφορετική εικόνα είχαμε από την εξέταση του αρμόδιου χθες αντιπροέδρου του ΕΟΠΗ. Ας τα αφήσουμε αυτά, τα δούμε στο τέλος. Πέστε μου τώρα κάτι. Εκτός από τις υπηρεσιακούς παράγοντες των διευθύνσεων του Υπουργείου και από την ΕΟΠΗ είχαμε αντιρρήσεις. Από το Φεβρουάριο ήδη, το 2015. Σχετικά με το που έλεγαν να υπάρχει ένα έγγραφο προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Διεύθυνση Συμβάσεων και λένε στον κύριο Κοντό. Μην προχωρήσετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνετε αυτή τη σύμβαση, διότι δεν είναι νόμιμη. Δεν υπάρχει και από άποψη νομιμότητας. Κοιτάξτε. Ο ΕΟΠΗ. Και προς τον ΕΟΠΗ. Θα σας πω. Δηλαδή, έχουμε και τις διευθύνσεις, δύο διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας και δύο διευθύνσεις του ΕΟΠΗ, το ίδιο που λένε τον κύριο Πρόεδρο. Μην προχωράτε, κύριε Πρόεδρε, στη σύμβαση με το διαγνωστικό εργαστήριο, γιατί δεν είναι νόμιμη. Ούτε συστέγαση, ούτε αντιστοίχηση. Θα σας πω. Καταλάβατε. Και λέτε μετά γιατί δημιουργούνται οι πόνοιες. Και στους εισαγγελείς και σε εμάς. Κοιτάμε τι λένε οι διευθύνσεις. Να συμφωνήσουμε ότι η βασική ένσταση των υπηρεσιακών ήταν γιατί αποζημιώνεται σε αυτή την υψηλή τιμή με την πρόφαση του ΚΕΝ. Αυτή ήταν η βασική αιτία. Να μην κρυμόμαστε. Τα 1.500. Να συμφωνήσουμε. Αν ήθελε κάποιος, χωρίς να αποτελεί καθόλου μομφή για τον Παναγιώτο Γκουρουμπλή, ξεκάθαρος. Όποιος έχει ασκήσει διοίκηση θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ξέρει από την πρώτη μέρα όλο το βάθος των θεμάτων, για να είμαστε καθαροί. Λοιπόν, θεωρητικά όμως, μπορούσε ο κύριος Μπασκόζος ή ο κύριος Κοκκινάκης που αλληλογραφούνε να πάρουν μια απόφαση υπουργική που να αναστείλουν την απόφαση Βορύδη. Υπάρχει διαφορετική νομική εκτίμηση. Ρωτήσαμε χθες αυτό, το ρωτήσαμε στον κύριο Γεωργακόπουλο. Ακούστε γιατί, να καταλάβετε τη διαφορετική την αντίρρηση. Λέει, όταν έχουμε γνωμοδότηση από και εσύ για μια τιμολόγηση, δεν επιτρέπεται ούτε αναστολή. Έχω αναστείλει εγώ απόφαση για τον. Θα σα τη δείξω. Χωρίς να αναπέμψετε την υπόθεση στο και εσύ. Όχι, ανέλαβα, έλεγε. Ποτέ. Θα σα πω πώ δεν. Ένα δικαιοδοτικό όργανο. Όχι, ακούστε. Ανέλαβα, κρατήστε το χρόνο του κύριου Λάπα. Ανέλαβα και έπρεπε ο ΕΟΦ να κάνει τιμολόγηση φαρμάκων. Πήρα τον ΕΟΦ, έλεγε ο νόμος. Παίρνω τον ΕΟΦ, λέει εμείς δεν έχουμε τέτοια επιτροπή. Παίρνω υπουργική απόφαση και λέω, μέχρι νεοτέρας δεν ισχύει αυτό. Στη συνέχεια το έφτιαξα το σύστημα και ξαναλέω, αναστέλλεται η ισχύ της υπουργικής απόφασης καινούργιας. Για να καταλάβουμε κάτι, για να μην κοροϊδευόμαστε.
ο Υπουργός είναι πανίσχυρος. Νόμο έφερνε και καταργεί το ΚΕΣΥ. Όλα τα, ό,τι θέλει κάνει ο Υπουργός. Με νόμο φτιάχτηκε η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ, με νόμο καταργείται. Άρα, μπορούσε... Άρα δεν μπορεί στον Υπουργό να του πει κανένας πρόεδρος του ΚΕΣΥ, σε διώχνω αύριο το πρωί για λόγο του δημοσίου συμφέροντος, σε αντικαθιστώ. Ούτε μια φορά ούτε έγινε δυο. Νόμο κάνεις και το καταργείς το ΚΕΣΥ. Για λόγους εθνικού συμφέροντος, εκτάκτος προσθέτεις για παράγραφο, ο Υπουργός νομοθετεί. Ωραία. Όμως, αυτή είναι μια μέθοδος διακυβέρνησης όμως αυτό, που μπορεί να μην γίνεται δεκτή. Όχι, ακούστε. Κύριε Σαλμά, αυτό που είπατε τώρα, η νομοθέτηση από τη Βουλή. Το λέτε δημόσια, άλλο είπε. Δεν είπε νομοθέτηση. Είπε νομοθέτηση να καταργήσει. Όχι, μπορεί να καταργήσει το ΚΕΣΥ. Νομοθέτηση είπε. Αυτό κρίνει ο Υπουργός ότι το ΚΕΣΥ τον εμποδίζει στο να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον. Άποψή σα. Δεν τι να πω τώρα, δηλαδή. Άρα αυτό που λέτε τώρα. Έχει δικαίωμα. Να τελειώσω. Εγώ είπαμε νόμο. Ο Υπουργός έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Ό,τι θέλει κάνει. Άρα αν με ρωτάτε. Αν με ρωτάτε, ακούστε. Ξέρετε τι με ρωτάτε τώρα. Ακούστε τι με ρωτάτε. Ακούστε τι με ρωτάτε. Τώρα, Σαλμά. Γιατί έχω ως υπουργός που έχω διτεύσει. Ακούστε. Ξέρετε πόσες φορές οι υπηρεσιακοί στον Υπουργείο δεν μου συνυπέγραφαν τις υπουργικές αποφάσεις, κύριε Λάπα. Και βγήκα και είπα, παίρνω πάνω μου την ευθύνη των αποφάσεων. Τη λίστα θετική δεν μου την υπέγραφαν. Σελίδες. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν, δεν ήξεραν τι είναι αυτό. Ο Υπουργός παίρνει αποφάσεις και μόνος του δεν περιμένει. Ο κύριος Ξανθός προς τιμήν του. Το Δεκέμβριο του 2015 δεν περίμενε κανένα και εσύ να τον συμβουλεύσει όταν μείωσε μέχρι 43% την τιμή των εξετάσεων. Τι να πούμε τώρα, ότι ας πούμε ο Ξανθό. Όχι. Ή να πούμε το εξής. Δηλαδή έφταιγε ο Κουρουμπής που πριν δεν τις είχε μειώσει. Δεν ισχύουν αυτά στην πρακτική πολιτική. Όλοι κάνουν το καθήκον τους. Αλλά να λέμε τώρα, οι υπηρεσιακοί είχαν ένσταση. Να διαβιβάζονται ενστάσεις από τον Γενικό Γραμματέα, τον Πασκόζο, τον Κοκκινάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον Ξανθό. Και αν μην κάνουν τίποτα, με συγχωρείτε. Άρα δηλαδή, μισό λεπτάκι στο τέλος θα βγούμε ότι φταίει και το διαγνωστικό που έκανε σύμβαση, ας πούμε, ενώ είχαν την ευθύνη να το κάνουν. Παρόλα αυτά, σας λέω, για να μην το μεγαλώνουμε. Άρα μπορεί ο Υπουργός να μην περιμένει το ΚΕΣΥ ή να μην λάβει υπόψη το ΚΕΣΥ. Ό,τι θέλει κάνει ο Υπουργός. Έχει νομοθετική πρωτοβουλία. Ακούγα ό,τι θέλει, κύριε Σαλμά, γιατί ο κύριος Βορύδης που δεν ήταν καν γιατρός και είχε αντίθετες απόψεις ολόκληρη η πυραμίδα των υπηρεσιών του και έκανε δικτύ δύο μέρες πριν να αλλάξει η κυβερνητική θητεία και σε μέσα στις 24 ώρες έκανε δικτύ την εισήγηση του ΚΕΣΥ. Νομίζω τα θέματα έτυχε να τεθούν την περίοδο εκείνη. Δεν ήταν δηλαδή θέματα που τέθηκαν. Όχι, θέλω να πω. Ακούστε, γιατί λέτε για τον Ξανθό και τον Κουρουμπλή και δεν λέτε για τον. Λέτε ότι ο Υπουργός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ακούστε τώρα. Είστε ο κύριος Βορύδης. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο ανατιμολογεί ή αντιστοιχεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μία δαπάνη σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και το αντιστοιχεί με μία πολύ μεγάλη δαπάνη σε ένα νοσοκομείο. Και έρχεται ο φάκελος στα χέρια σας. 12 ήρθε ο φάκελος. Μέσα στο φάκελο υπήρχαν η απόφαση του ΚΕΣΥ και οι προτάσεις δύο διευθύνσεων του Υπουργείου, των υφισταμένων του κ. Βορύδη. Αντίθετες. Έπρεπε να τις λάβει υπόψη ή όχι. Και να πει, ας διατάξω, βρε, δεν με περαιτέρω έρευνα. Εκείνη τη στιγμή που. Ας το παρατείνω και λίγο πριν την απόφασή μου, αυτό ρωτάω. Ακούστε. Που λέτε ότι ο Υπουργός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ακούστε. Αν και ο Βορύδης είχε άλλους 6-7 μήνες και επί θητείας του αλληλογραφούσε η υπηρεσιακή και δεν έκανε κάτι, θα σας έλεγα το ίδιο και για τον κύριο Βορύδη. Όμως, ο κύριος Βορύδης την ώρα που υπογράφει την πρώτη αυτή την υιοθέτηση, την απόφαση, δεν υπάρχει ούτε σύμβαση. Έτσι. Και απαντάει σε ένα ερώτημα. Πώς θα υπάρχει σύμβαση αν δεν υπάρχει απόφαση υπουργική. Όχι, άλλο να πω. Δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει το νομικό. Η βάση επί την οποία θα σας πω. Τοποθετεί το οικοδόμημα τη σύμβασή σας είναι η απόφαση του υπουργού. Όταν δίνεις μια τιμή και μετά μειωθεί. Δεν σημαίνει ότι εκείνη την ώρα έχει ευθύνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η μαγνητική τομογραφία ήταν επί δεκαετίες, ακόμα και σήμερα που μιλάμε. 350, τώρα 165. Με κάποιο τρόπο έφτασε 165. Πάλι έτυχε να το κάνω εγώ πάλι. Ναι. Και καλά κάνατε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να πω. Και ευχαριστώ κύριε Παλαιστόπουλο. Θέλω να πω όμως, δεν σημαίνει όμως ότι οι προκάτοχοι είχαν ευθύνες. Γιατί αυτές οι εξετάσεις υπάρχουν αλλού. Άμα όταν θα μπείτε στο πώς φτάσαμε στη Σπατάλη τη Μεγάλη. Βεβαίως, όποιος τιμολόγησε τα στεντ δεκαπλάσια στη μέση έχει ευθύνη. Θα έρθουμε σε αυτό. Έτσι, μετά, είναι άλλη, και προφανώς, όποιος τιμολόγησε. Πάμε παρακάτω. Ακούστε, τις σπονδυλοδεσίες στα υλικά που γινόταν το πάρτι 100.000 και παίρνανε μαύρα ορθοπαιδική 20.000 ευρώ. Προφανώς εκεί θα βρείτε ευθύνη. Αλλά τώρα, όποιος είχε την μαγνητική 236 και την έκανε ο επόμενος 150 και ο κύριος Πολάκης τη μείωσε. Όρισε ασφαλιστικές τιμές, όρισε price volume agreement. Προς τιμήν του τον Νοέμβριο του 2015. Έτσι. Και ο Ξανθός στη μείωση των διαγνωστικών έβαλε και εκεί ασφαλιστική τιμή για τις μαγνητικές. Θέλω να πω λοιπόν, γι' αυτό είμαστε εδώ,
να προσαρμοστούμε όλοι και να διορθώσουμε αυτά τα κακώς κείμενα που ήταν άπειρα, ένα ξέφραγο αμπέλι, έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν υπογράφεις μια απόφαση ξέρεις αμέσως και το τι θα συμβεί. Έχεις δυνατότητα να το ξαναδείς. Πάμε παρακάτω. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη κύριε Λάπα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή και την προηγούμενη φορά έγινε χρήση από τον κύριο Λάπα, αναφέρθηκε δηλαδή ότι υπάρχουν δύο ανταρνητικές γνωματεύσεις, γνωμοδοτήσεις, όπως θέλετε πέστε το, δύο διευθύνσεων πριν την υπογραφή της υπουργικής απόφασης του κυρίου Βορύδη. Επειδή εμείς δεν τις έχουμε αυτές. Αυτό ακριβώς είπα στον κύριο Κεφαλογιάννη τώρα, να σας πω τι του είπα. Το έχω ζητήσει με έγγραφο, δεν εννοεί αυτές, κύριε. Μα σας παρακαλώ. Ρωτάει κάτι ο κύριος Ζωργαντάς. Σας παρακαλώ. Περιμένετε. Υπάρχουν τέσσερις αντιρρήσεις. Δύο αφορούν τον ΕΟΠΗ και δύο αφορούν τη διαδικασία που λέει ο κύριος Ζωργαντάς. Αυτά που ρωτάτε, κύριε Ζωργαντά, τα έχουμε ζητήσει με έγγραφο. Ακούτε? Δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Είπα από την αρχή. Σε μένα τσάφησες, πού τσάφησες? Δεν τα έχουμε, παιδιά. Δεν τα έχουμε, συνάδελφοι. Ναι. Αυτά περιμένουμε να μας τα δώσει. Ναι. Έχουμε ένα έγγραφο όμως του Υπουργείου, το οποίο λέει κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης, η διεύθυνση τάδε. Και η διεύθυνση τάδε του Υπουργείου. Πρέπει εξέφρασε... να δούμε τι λένε διευθύνσεις. Ωραία, και το ζήτησα λοιπόν κι εγώ. Δεν μας έχει έρθει ακόμα. Πήρα την πληροφορία προφορικά που το ζήτησα και μου είπαν το εξής, ότι αυτά δεν είναι έγγραφα, είναι σημειώσεις. Έτσι. Ναι, αλλά γίνεται τέτοια. Ακούστε λίγο. Το βασικό μας εδώ, αν μου επιτρέπετε, είναι πώς εξέδωσε την υπουργική απόφαση ο κύριος Βορύδης. Από αυτό ξεκινάμε. Ακριβώς. Λοιπόν, το μόνο που υπάρχει στη δικογραφία είναι μια ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΥ για το χρόνο πριν την απόφαση του κ. Βορύδη. Πολύ ωραία, λέτε, ναι. Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι θα βοηθήσει όλους να έχουμε τα όποια έγγραφα αναφέρονται. Έχουμε ζητήσει, θα τα πάρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αν υπάρχουν, να τα έχουμε. Δηλαδή, τελειώνει η συζήτηση τώρα. Και σήμερα το πρωί έστειλα ένα email και παρακάλεσα να μου το στέλνουν. Δεν μας τα έχουν δείξει. Ο κ. Γεωργακόπουλος δεν μπορούσε να τα φέρει. Βλέπω σε αυτά που έφερε δεν είναι μέσα. Κ. Γεωργαντά, οι δύο διευθύνσεις αναφέρονται και στην ποινική δικογραφία. Απλά δεν υπάρχουν εισηγήσεις τους μέσα. Ακούστε λίγο, δεν είδα τις εισηγήσεις. Στην ποινική δικογραφία δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Δεν υπάρχουν εισηγήσεις. Να κρυβολογήσουμε. Εκείνο που ζητήσαμε είναι το έγγραφο, η έγγραφη αποτύπωση των αντιρρήσεων. Αυτό ζήτησα. Βεβαίως. Ωραία, αυτό περιμένουμε να έρθει. Μπορεί να είναι τεχνική, μπορεί να είναι. Να μην είναι ουσιαστική. Πρέπει να τη δούμε. Να τη δούμε. Καταλάβα. Αυτή ήταν η σκέψη δική μου. Όλα είναι μετά το Δεκέμβριο του 2015. Του 2014. Όλα είναι μετά το Δεκέμβριο του 2014. Ναι, κύριε Παπαξιδόπουλε. Έτσι είναι. Εσείς αναφέρεστε στις αντιρρήσεις του ΕΟΠΗ. Είναι μετά το Δεκέμβριο. Ο κύριος Ζωγαντάς αναφέρεται στις αντιρρήσεις του Υπουργείου. Λοιπόν, να επαναλάβω, συγγνώμη, παρακαλώ, ό,τι υπάρχει πριν το Δεκέμβριο του 2014, εάν υπάρχει, παρακαλώ να υπάρχει για να το αξιολογήσουμε. Όχι, υπάρχει, υπάρχει, αλλά πρέπει να το πάρουμε το σώμα. Το σώμα των αντιρρήσεων. Λήξεις. Κύριε Σαλμά, εσείς τι σχέση έχετε με την εταιρεία που διενεργούσε τις... Δεν σας άκουσα, κύριε Λάμπα. Τι σχέση έχετε με την εταιρεία που διενεργούσε τις ανθρωποποίησεις? Είναι συστεγαζόμενο. Είναι ο γιατρός που παρέπεμπε στις εξετάσεις. Όχι, όχι. Συστεγάζονται το ιατρείο μου με αυτό το διαγνωστικό εργαστήριο. Ναι, ναι. Το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει και απόφαση του ΙΣΑ. Μήπως ξέρετε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί με το δικαίωμα να συστεγάζεστε που παρέχετε συναφείς επιχειρήσεις? Τη λέει το άρθρο 46 του 42. Διάβασα λίγο και το έδωσα χθες στα πρακτικά. Που λέει εκεί πέρα ότι όταν διαγνωστικό εργαστήριο και ιατρείο που παρέχουν συναφείς επιχειρήσεις δεν μπορούν να συστεγαστούν. Και μάλιστα πια ένα άλλο νόμο λέει και ποιο πρέπει να είναι επιστημονικό υπεύθυνο. Δεν θα υπήρχε τίποτα από όλη αυτή την αλληλογραφία για το αν είναι σωστή η αδειοδότηση ή όχι, εάν όταν ρωτούσαν οι άνθρωποι που έχουν το διαγνωστικό, που είναι συγγενείς μου, τις αρχές ξεκίνησαν, τι πρέπει να κάνουμε στο σύλλογο και στον ΕΟΠΗ. Τους είπαν στην αρχή από τον ΕΟΠΗ. Και έτσι θα εξηγήσω και πώς παρευρέθηκα εγώ στον ΕΟΠΗ. Έτσι, για να είναι όλα καθαρά. Θα εξηγήσω και πώς παρευρέθηκα εγώ στον ΕΟΠΗ. Λοιπόν, ρωτούσαν, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εξέταση με τον ΕΟΠΗ? Να κάνετε ένα ιατρείο. Εγώ σας είπα, επειδή το άρθρο 57 του Συντάγματος, αλλά και έκρινα ότι δεν ήθελα να έχω συναλλαγές με το δημόσιο. Δεν ήθελα να μου ούτε μέτοχος ούτε τίποτα. Τους απήντησαν να κάνετε ένα συστεγαζόμενο ιατρείο. Κάναμε ένα συστεγαζόμενο ιατρείο. Κάνανε μάλλον ένα συστεγαζόμενο ιατρείο. Πάνε στον ΕΟΠΗ, αδειοδοτείται από τον Ιατρικό Σύλλογο. Πάνε στον ΕΟΠΗ για σύμβαση, απαντάει ο ΕΟΠΗ. Α, ξέρετε, δεν κάνουμε συμβάσεις. Ξεχάσαμε να σας το πούμε. Με ιατρία. Και δεν το λέγατε. Το έλεγε ο νόμος. Ακούστε, δεν την έκανα εγώ αυτή η διαδικασία, η μέτοχη. Τι να κάνουμε? Να κάνετε διαγνωστικό ιατρείο που μπορεί να συμβληθεί. Γινόταν διαγνωστικό ιατρείο, πηγαίνανε ξανά στο Ιατρικό Σύλλογο, διαδοτούταν. Να η αλληλογραφία, αν πρέπει να είναι σωστό ή όχι. Φτάνει στο ΕΟΠΗ. Αδειοδοτείται, πάει στο ΕΟΠΗ. Α, ξέρετε, έχουμε αλληλογραφία, έλεγαν υπηρεσιακοί.
Τι προβλέπετε από το προεδρικό διάταγμα να έχει ορθοπαιδικό ιατρείο? Το ένα, αυτό το 84 το ένα. Δεν προβλέπετε. Τι να γίνει, κάντε το πολυατρείο. Γίνεται πολυατρείο. Και όταν το Μάρτι γίνεται αίτηση σαν πολυατρείο, ουδέποτε απάντησε ο ΙΟΠΗ. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, αυτή η εταιρεία... έτσι να απαντήσω και αυτό. Έτσι, από αγανάκτηση, όταν έγινε και το διαγνωστικό, ξέρετε για να γίνει ένα διαγνωστικό θέλει, 17 θέματα, πυροσβεστικές άδειες, φοροταξίες, μηχανικούς, λεφτά. Λοιπόν, θέλω να πω, για να το κάνεις κύρια χρήση στο χώρο, λεφτά. Πας εκεί και λέγανε δεν μπορείτε τώρα. Και έτσι πήγα μια μέρα να εξηγήσω στον κύριο Κοντό ότι αυτή η εξέταση, αν ενδιαφέρεται οι οποίοι είναι αυτοί και αυτοί, και δημιουργείται, δεν μπορεί να λέει η υπηρεσία μια κάνετε ιατρείο και μια κάνετε διαγνωστικό. Εκπροσωπούσατε το διαγνωστικό? Όχι, όχι. Πήγα σαν μεταφέροντας την αγανάκτηση των ανθρώπων, οι οποίοι έρχονταν σε επαφή με τον οργανισμό και τους έλεγε 7 φορές κάνετε άλλο. Και ο κύριος Κοντός φώναξε 2-3 υπηρεσιακούς για να τους ρωτήσει για το θέμα και προσέξτε, επειδή το χαρτί αυτό που κατέδεσε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Δεν το είδα, μου το έδωσαν πριν έρθω. Είναι αυτό το 152. Δεν ξέρω αν έχει αριθμό εισερχομένου στο γραφείο του Προέδρου. Το είδα χωρίς αριθμό εισερχομένου. 17 τρίτο του 15. 17 τρίτο. Εισερχόμενο δεν έχει. Δεν έχει πρωτοκόλλο. Δεν έχει πρωτοκόλλο. Αν πρωτοκόλλο. Εγώ θέλω, έχω... αριθμό πρωτοκόλλου 152. Ναι. Κατετιθέν από τον κύριο Γεωργακόπουλο. Πρωτοκόλλο προς την Επιτροπή μας. Πρωτόκολλο προς τον Πρόεδρο. Όταν μπαίνει στο γραφείο του Προέδρου έχει πρωτόκολλο και ας πω κάτι άλλο. Επειδή το είδα. Αν δείτε... Ναι, αφήστε το. Δεν είναι από τα σημαντικά θέματα. Πάμε στα σημαντικά. Όχι, είναι πρωτοσέλιδο στην αρχή. Να πάμε στα σημαντικά θέματα. Να πω κάτι. Σαλμάς πήγε, Σαλμάς κερνάει. Ήταν εκεί για την κοστολόγηση, λέει η Αυγή. Ακούστε. Τι θα υπονοούσαν, κύριε Σαλμά. Κύριε Σαλμά, μην παρεξηγείτε. Κάτσε, Γιάννη. Μην παρεξηγείτε τον υπηρεσιακό παράγοντα ή τον απλό πολίτη όταν βλέπει τον κύριο Σαλμά. Καταρχήν η εταιρεία ήταν και η σύζυγό σας, δεν ήταν? Βεβαίως. Συνάδελφος δικηγόρος. Βεβαίως. Και ο γαμπρός σας στην αρχή. Βεβαίως. Και μετά δύο ορθοπαιδικοί. Και σας είπα ότι υπάρχουν και βουλευτές ίδιοι μέτοχοι και συγγενείς και άλλων βουλευτών και καλά κάνουν και κάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Αν όμως θέλετε, ακούστε. Θα σου πω. Αφήστε, κύριε Παξιτόπουλε. Αφήστε, κύριε Παξιτόπουλε. Έχει δίκιο πάντως. Έχει δίκιο. Όταν λέτε, έχει δίκιο. Στην Άρτα, δεν ξέρετε. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, κουβέντα. Όχι, εγώ δεν μπλέκω τώρα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ακούστε. Μα δεν θα παρεμβαίνετε κάθε τρεις και λίγο. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Πιστέψτε με. Σας παρακαλώ. Απαντάει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν όμως, κύριε Λαπάνη, ήταν τα μέλη της εταιρείας. Ήταν η σύζυγός μου. Κυρία Κουρά. Ήταν ο λογιστής της εταιρείας που είναι και όπως είπατε σύζυγος της πρώτης ξαδέρφης μου και ένας ορθοπαιδικός. Γαμπρός από πρώτη ξαδέρφη και ένας ορθοπαιδικός. Επιστημικός υπεύθυνος ήταν ο ορθοπαιδικός. Ορθοπαιδικός. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν. Λέω το εξής όμως. Δεν είναι εκπροσωπός της εταιρείας. Αν θέλετε να πάρουμε μια πρωτοβουλία για να διορθώνουμε και αν θεωρείται αυτό στρέβλος, οι συγγενείς των βουλευτών. Γιατί το Σύνταγμα έχει προβλέψεις για τους βουλευτές στο άρθρο 57. Δεν έχει προβλέψεις για τους συγγενείς. Οι συγγενείς των βουλευτών να μην συμμετέχουν σε συμπεριλημμένες με το δημόσιο εταιρείες. Δεν κάνω τέτοιο ποινικό. Την υπογράφω, κύριε Πρόεδρε, πρώτος. Κύριε Σαλμά, δεν κάνω τέτοιο ποινικό εγώ. Εγώ το θεωρώ ότι είναι άδικο να μην γίνει. Δεν κατάλαβα γιατί οι γυναίκες δεν είναι ούτε ο πατρός μου. Δεν είναι ούτε το πατρός μου ούτε το σύζυγό μου. Έχετε άλλη ερώτηση? Από την ταύτιση νόμιμου και ηθικού του κυρίου Βουλγαράκη, ας μην το ξεχνάτε. Αν είναι ηθικό για... Λέω, μια ολόκληρη κυβέρνηση κατέρευσε από την κουβέντα του κυρίου Βουλγαράκη. Και ο κύριος Βουλγαράκης είναι στα ζήτητα. Σας παρακαλώ, παιδιά. Για αυτό το λόγο. Αν δεν είναι ηθικό για την περίπτωση τη δική μου... Για μένα τουλάχιστον. Για μένα. Λοιπόν, ηθικό. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Προχωράμε. Είναι και για άλλες περιπτώσεις. Και μην διακόπτετε, σας παρακαλώ όλους. Ένθεν και ένθεν. Κύριε Σαλμά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μην διακόπτετε. Έτσι, κύριε Λάπα, άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, ναι. Άλλη ερώτηση. Κύριε Σαλμά, επειδή κάνατε αναφορά για την μαγνητική τομογραφία πριν, εδώ χθες προέκυψε κατά τρόπο αναντήρητο. Ένας μαγνητικός τομογράφος μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια. Η εξέταση μια μαγνητική τομογραφία κάνει 165 ευρώ. Μπορεί ένα μηχάνημα των 30.000 ευρώ να θέλει μια εξέταση 1.500 ευρώ. Ένα αυτό, πεσυμπιότητα και δεύτερον. Ένα αυτό και δεύτερον. Και δεύτερον, εδώ μας ήρθαν χαρτιά από τον κύριο Γεωργόπουλο, όπου από τα κέντα διάφορα κέντα είδαμε ότι μια κολονοσκόπηση του εντέρου, μια βροχοσκόπηση που είναι και αυτή μια πολύ σοβαρή. Με μια μέρα νοσηλεία έχουν τιμολόγηση 150 ευρώ. Γιατί να έχει η αρθροσκόπηση δική σας 1.500 ευρώ? Αυτό είναι το ερώτημα. Κατάλαβατε. Επειδή είπα τα κέν, άρα λοιπόν το και εσύ. Όταν τριμολόγησε μία απλή επίσκεψη 10 λεπτών, λέτε στη διαφήμιση σας για αυτή την εξέταση, όταν αντιστοιχεί το και εσύ,
Έπρεπε να καταλάβει και να έχει υπόψη του ότι αντίστοιχες διαγνωστικές εξετάσεις, υπατοχολικές επεμβάσεις κλπ. Τιμολογώνται από, τιμολογώνται από τα 150 ευρώ. Εύλογο το ερώτημά σας. 150 ευρώ. Εύλογο το ερώτημά σας. Υπάρχει αυτό εδώ. Υπάρχουν δύο πολιτικές. Υπάρχει η Microsoft που δίνει. Μην μου λέτε, να μου πείτε αν δικαιολογημένα ή όχι οι περισσότεροι παράγοντες με αυτό το δεδομένο είπαν ό,τι είπαν. Αυτό είναι το ερώτημα. Τώρα, ακούστε. Υπάρχουν εταιρείες που πάνε στα νοσοκομεία και δίνουν δωρεάν το μαγνήτη για να πάρουν την επισκευή, την συντήρηση. Δωρεάν μαγνήτη 2 εκατομμυρίων. Ναι, δίνουν δωρεάν. Έτσι, για να πάρουν τη συντήρηση. Εδώ η εταιρεία αυτή επέλεξε να μην ανεβάσει το κόστος που δεν θα μπορούσε να το πάρει κάποιος στο ιατρείο του, αλλά να ανεβάσει το κόστος του αναλώσιμου. Σας λέω λοιπόν σήμερα. Μα δεν είναι μεγάλη τα πάνη, σας λέω λοιπόν, ακούστε, σας λέω σήμερα με όλη την ευθύνη με 25 και την αλήθεια, και όλη την αλήθεια, η εταιρεία χοντρική, το αγόραζε, χοντρική εισαγωγίας, τα αγόραζε από την Αμερική 400 ευρώ. Δεν απαντάτε όμως την ερώτησή μου. Σας είπα, κύριε Σαλμά. Γιατί η πολιτική της εταιρείας ήταν να είναι ακριβό, να βγάζει από τα αναλώσιμα. Κύριε Σαλμά, δεν μου απαντήσατε. Λοιπόν, αυτό καθόριζε και την. Δεν μου απαντήσατε στην ερώτηση. Πέστε διότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες που είχαν αντίρρηση για τα 1500, ήταν αυτή την αιτιολογία που σας είπα. Δεν μπορεί, κύριε, να έχει σκέν σε μια κολονοσκόπηση όπου έχει νάρκωση, έχει νοσή. Έχει. Εξέτω, ακόμα και στο ιατρείο γίνεται. Έχει νάρκωση, έχει σοβαρότητα, έχει πλοκές πεθανών. Αν τον διέριξε αναγκαίο στο παχύ έντονο και έτρεχε άνθρωπο επί 6 μήνες. Και να τιμολογείται 150 ευρώ μια αρθροσκόπηση με νοσηλεία στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο να γίνεται η εξέταση. 150 ευρώ, μια βροχοσκόπηση 200 και να είναι μια τιμολόγηση στο ιατρείο 10 λεπτών όπως λέτε στη διαφήμιση σας. Αυτή ήταν. Και αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Είχαν δηλαδή βάση δικαιολογία οι υπηρεσιακοί παράγοντες για να αναντιώνεται στην τιμολόγηση των 1500 ευρώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Κοιτάξτε. Κάθε υπηρεσιακό παράγοντα αλλά και κάθε άνθρωπος που ασκεί διοίκηση, έχει κάθε λόγο να ζητά μειώσεις τιμών και έτσι εξελίσσεται και προσαρμόζεται η οικονομία. Άρα, προς Θεού, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ανθρώπους που ζητούσαν μείωση των τιμών συμπεριλαμβανομένου και του κύριου Γεωργακόπουλου. Έκανε, ακούστε, κρίνεται αν το έκανε σωστά ή όχι, αλλά σημασία έχει ότι αν κάποιος θέλει να μειώσει την τιμή, πρέπει να το κάνει. Αλλά πρέπει να το κάνει σωστά, να μην κόψει την εξέταση όπως έγινε τώρα. Πολύ ωραία το λέτε. Από αυτή την λογική που λέτε, οι επιστημονικοί δάσκαλοι, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, που είναι και γιατροί και διδάσκουν κλπ., πρέπει να έχουν μια αυστηρή συνέπεια στα όσα υποστηρίζουν διαβίω. Παρά μόνο αν μεταβάλλονται τα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι. Πρέπει, βεβαίως, πρέπει να έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Εδώ κοιτάξτε ποιο είναι το περίεργο. Ο κ. Δασκαλάκης, ο οποίος ήταν και εισηγητής του ΚΙΣΥΕ. Ήταν ο φανατικός. Έντιμος άνθρωπος. Και δεν έχει ακουστεί. Ναι, ό,τι φανατικό. Έντιμος. Ήταν φανατικός υπέρ της μεθόδου σας. Ήταν. Υπέρ της μεθόδου αυτής, της σύγχρονης, της νέας μεθόδου. Τι. Ήταν φανατικός ο παδός. Όχι. Όταν είπε η κυρία Νικολάου όχι, ότι ακούστε, έχω άλλη εισήγηση. Αλλού κατά τι. Συμφώνησε, είπε κάτω. Δεν ήταν αυτό είναι το ερώτημά μου. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Μπορεί να επιμένει στο ΚΙΣΥ. Να επιμένει σε δύο. Να απαντάει σε δύο. Έγγραφα του Υπουργείου και μετά ξαφνικά να λέει ότι έχει δίκιο ο εισηγητής για το αντίθετο ακριβώς. Ευχαριστώ και αυτό λέω. Ευχαριστώ. Τι του έλεγε το Υπουργείο Υπηρεσιακή, κοστολόγησε την. Δηλαδή, τον πίεζε να κάνει το λάθος που έκανε το καινούργιο ΚΙΣΥ. Να κοστολογήσει χωρίς μηχανισμό το ΚΙΣΥ μια εξέταση, χωρίς να έχει τεχνοκράτες, χωρίς να έχει τίποτα. Και προσέξτε, την ίδια ώρα του έλεγε να αφήσει 1500 να πληρώνεται το DVD. Αυτό είναι λάθος. Του έλεγε του Σκανδαλάκη, εδώ θα πληρώνεται 1500 το DVD αν έρθει από την κλινική και θα το. Σε υποχρεώνω να το πληρώνεις λιγότερο αν γίνεται στο ιατρείο. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί θα ήταν υπόλογος. Ας πήγαινε το Υπουργείο και η Υπηρεσιακή να εισηγηθούν να χαμηλώσει το ΚΕΝ και να πούνε, κοιτάξτε να δείτε, η διαγνωστική αρθροσκόπηση να την ξαναδούμε στο ΚΕΝ. Οπότε αυτόματα θα κατέβαινε και αυτή η τιμή. Ωραία, είναι μια απόψη. Δηλαδή, να του λες του αλουνού, θέλω τα δύο DVD να τα πληρώνεις διαφορετικά. Δεν είναι υποχρεωμένος ένας καθηγητής ιατρικής να υποχρεούται να συρθεί σε αυτή. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω, σε αυτόν τον παραλογισμό των υπηρεσιακών. Επισημαίνω ότι μετάλλαξε άποψη επιστημονική μέσα σε λίγους μήνες, κύριε Σταμά. Αυτό λέω. Αν ήταν ο κύριος Σκανδαλάκης τόσο σίγουρος για την πρώτη απόφαση του ΚΙΣΥ, έπρεπε να επιμείνει μέχρι τέλος. Και όχι να έρχεται και να λέει: συμφωνώ, έτσι είναι τα επιστημονικά δεδομένα, έχει δίκιο ο κύριος εισηγητής και αλλάζει μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό εννοώ. Αυτό το λέω γιατί είναι παρατήρηση. Ξέρετε γιατί. Ξέρετε, έτσι κάνουν και το κύριο οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και απλώς το τονίζω. Αλλά δεν είναι ερώτηση. Αφήστε το. Πάντως, εγώ θέλω να μου πείτε. Σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος και σαν βουλευτής ο κ. Σκανδαλάκης όλη τη ζωή του, γιατί είναι 66 χρόνο άνθρωπος και πρέπει να σεβόμαστε. Δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο. Ήταν εξαίρετος ένας άνθρωπος που πέρασε με εντυμότητα. Δεν θέλω να το αμφισβητήσω αυτό. Έτσι, εγώ κοιτάω τα γραπτά μου. Πέστε μου τώρα κάτι άλλο. Το ΚΕΝ
τον κωδικό του ΚΕΝ για την αρθροσκόπηση που δεν υπάρχει. M22α. Το γνώριζαν οι δύο υπουργοί. Αν το γνώριζαν. Οι δύο υπουργοί γνώριζαν τι προβλέπει για την αρθροσκόπηση όταν πήραν την απόφασή τους. Δεν έχω την απόφαση πάνω. Αν το γράφανε πάνω. Πού να το ξέρω. Αφού δεν καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Μπορεί να μην το γνώριζαν, λέτε. Η υπηρεσιακή. Εδώ πολλοί λέγανε ότι το ΚΕΝ κοστολογεί τη διεξέταση. Ακούστε, να σας πω πώς προέκυψε. Τώρα... Έχει ενδιαφέρον. Ναι, κρατήστε το χρόνο του, κύριε Λάπα. Όχι, αλλά πιο σύντομα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς... Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Διαμαρτύρονται ήδη. Ναι, σας παρακαλώ. Χρήσιμα θα πω. Να έχει σχέση με την ερώτηση η απάντηση. Πώς αντιστοιχήθηκε, ακούστε, κύριε Λάπα. Πώς αντιστοιχήθηκε η διαγνωστική αρθροσκόπηση και οι άλλες πράξεις στα ΚΕΝ, ξέρετε? Μα δεν μας αφορά αυτή τη στιγμή. Ακούστε, γίνεται μια συγκεκριμένη ερώτηση, σας παρακαλώ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι σαφής. Σαφεστάτε. Μένα, όχι μένα, ναι, δύο κουβέντες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ολόκληρη διάλεξη κάθε φορά. Όφελα να γνωρίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί τι υπογράφουν, αυτό ρωτάω. Εκεί λέει όσο το είναι κοστολογημένη εξέταση και όσο. Άρα, ωραία, η ερώτηση θα έπρεπε να ρωτήσουν πώς κοστολογείται, ναι. Δεν όφελα, πού να το ξέρει. Το μη που ξέρει ένα υπουργό. Εδώ, κύριε Σαλμά, διακινήθηκαν πάρα πολλά έγγραφα και από τον ΕΟΠΗ και από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την επίμαχη εξέταση. Είναι όλες αρνητικές εισηγήσεις και εντηρήσεις. Μας τα έδωσαν χθες, τα έχουμε στα πρακτικά μας, δεν θα ρωτά γι' αυτό. Θα κάνω μια ερώτηση όμως που έχει σχέση με το. Αφορά στο πολιατρείο τη μεταδικά στα παρα... το λέγανε από την αρχή. Ναι, ναι. Θα έχει γίνει πολιατρείο. Ούτε συστέγαση με το δικό μου. Δεν αναφέρομαι σε αυτό, κύριε Σαλμά. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Στην ουσία μας διαφέρει. Για την αδειοδότηση είναι σε αυτό. Δύο θέματα είναι. Αδειοδότηση και τιμή. Για πέστε μου κάτι. Πάντως, χθες εδώ ο κύριος Γεωργόπουλος, και εμείς τα είδαμε βέβαια, γιατί είναι στη δικογραφία την ποινική, τα παρεπεμπτικά της έχουν πολλά προβλήματα. Ένα μεγάλο αριθμό ενώ έχουν παραπέμπουν γιατρό, δεν έχουν εκτελών γιατρών. Σε ένα άλλο παραπεμπτικό, το οποίο δεν δικαιολογεί ο ΙΟΠΗ, ενώ παραπέμπετε εσείς, φερείτε να το εκτελείτε εσείς. Αυτά έπρεπε. Θα σας τα πω. Κάτι. Και δεν έχει και κάτι άλλο το οποίο εγώ επισήμανα και το επισήμανε ο εισαγγελέας. Νομίζω σε κάποια σημεία, αν θυμάμαι καλά, ή εγώ το επισήμανα μόνος μου. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Για τις εξετάσεις που κάνατε. Τι είναι αποδείξεις, τι εννοείται αποδείξεις? Παροχής υπηρεσιών. Δεν εκδίδεται. Για όλες. Όλες. Για όλες και που δεν... το λέτε, το δέχομαι. Για όλες. Άρα δεν το ξαναρωτάμε. Τελείωσε αυτό. Γιατί δεν ζητήθηκε από κανέναν, γι' αυτό το ρωτάω. Τι αποδείξεις? Μα δεν ζητήθηκε από την εισαγγελία που κάνει. Πώς έχει πράξει διαφορετικά. Δεν ζητήθηκε να πάει να καταθέσει. Το ξεκαθαρίζουμε, το δέχομαι, τελείωσε. Το δεχόμαστε, τελείωσε. Το ξεκαθαρίζουμε. Όμως, μια σειρά όμως. Γιατί. Όχι, ασθενή, ακούστε και λαμβάνονταν. Μα σύμφωνοι, μην το κάνετε θέμα. Συμφωνώ με όλες αυτό. Μην το κάνετε θέμα. Την ερώτηση κάνουμε. Όλοι ασθενείς που έκαναν αρθροσκόπηση. Μην παραβιάζουμε ανοιχτές πόρτες. Την ερώτηση, κύριε Λάπα. Το πρώτο, το πρώτο. Όλοι ασθενείς που έκαναν αρθροσκόπηση και κόπηκε παραστατικό προς αυτούς, όπου στο 95% των περιπτώσεων πλην 10 σε όλες ήταν μηδενικό, θέλω να το ξέρετε. Δωρεάν την έκανε στους ασθενείς. Οι ασθενείς πήραν δωρεάν αυτή την εξέταση. Εντάξει. Και προς τον ΕΟΠΗ ένα συνολικό τιμολόγιο. Ναι. Δεν μου απαντάτε στο πρώτο. Μερικά παραπεμπτικά που έχουν εξόχως προβλήματα. Ακούστε. Τα οποία μας είπε ο κ. Γεωργόπουλος θέσουν, δεν μπορούν να αποζημιωθούν. Γιατί δεν τα. Πώς είναι ο παραπέμπον ο γιατρός ο ίδιος και ο εκτελών ο ίδιος? Είναι εδώ να γίνεται. Δεν απαγορεύεται αυτό. Διότι, δεν απαγορεύεται? Όχι. Ωραία. Άρα μου κάνετε να κάνω δεύτερη ερώτηση, καπάκι. Να σας πω γιατί. Το μηχάνημα ήταν ιδιοκτησία της εταιρείας, δεν είναι? Να σας πω. Ή όχι? Όχι. Δικό σας? Όχι, όχι, όχι. Καθόλου δικό μου. Τι ήταν μισθωμένο? Η εταιρεία το είχε με ενίκιο. Με ενίκιο. Βεβαίως. Τρίτη ερώτηση. Μήπως είναι... Δεν... είναι το ίδιο μηχάνημα που έχει μισθώσει και ο τρόπος μου? Αυτό δεν το ξέρω. Να το ρωτήσετε. Ξέρετε γιατί? Αλλά... γιατί υπάρχει μια υπόνοια και χθες το ρωτήσαμε τον κύριο Γεωργόπουλο και δεν απάντησε ευθέως. Δεν το ξέρει, λέει. Και ο ιατρόκος μας με λύζει κάποια περίοδο και εμείς του σε άλλη περίοδο. Λέτε, είχαμε ένα μηχανικό που περιφέρονταν από ιατρείο σε ιατρείο, κύριε Σαλμά. Είπε λάθος ο κύριος Γεωργακόπουλος χθες. Όχι, όχι, αφήστε, αυτό που σας ρωτάω εγώ. Δεν περιφέρω, ακούστε. Θα σας πω. Είναι άλλο μηχάνημα. Θα σας το πω. Η εταιρεία που συστεγάζονταν με το ιατρείο μου υπέβαλε εξετάσεις διαγνωστικές στο ΕΟΠΗ από τον Ιούνιο του 2015. Μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Όχι, λάθος. Μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο του 2017. 16. Συγγνώμη, 16. Από εκεί και μετά υποβάλλει η άλλη εταιρεία. Γιατί ο κύριος Γεωργακόπουλος... Λέω με πώς είναι το ίδιο μηχάνημα. Ένα λεφτάκι. Αυτό δεν είναι, το ρωτήσει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Η σύμβαση γιατί... μισθώσεως είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως. Τι είπατε? Η σύμβαση μισθώσεως είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως. Θυμάστε? Δεν έχω το στοιχείο αυτό. Μπορούμε να την βρούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το βρούμε αυτό, ναι, εντάξει. Μπορεί να το κρατήσετε σε μια σημείωση, κύριε Σαλμά, να μας το φέρετε, σας παρακαλώ. Για να αποδεικνύουμε αυτά που λέμε. Ακούστε. Ο κύριος Γεωργακόπουλος είπε κάτι που δεν ισχύει.
για να αποδείξει ότι ήταν περιφερόμενο έτσι το μηχάνημα. Και δεν απέριξε. Δεν είπε ότι είναι περιφερόμενο. Είπε ότι η εταιρεία. Να το εξετάσουμε, Είπε ότι η δεύτερη εταιρεία υπέβαλε εξετάσεις ταυτόχρονα με την πρώτη εταιρεία. Πρέπει να σας πω ότι η πρώτη εταιρεία αυτή που σας εργάζεται από το ιατρείο μου από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2016 δεν μπορούσε να ξαναυποβάλει γιατί μετατράπησε πολυατρείο, έκανε αίτηση για σύμβαση στον ΕΟΠΗ όπου ποτέ δεν απαντήθηκε. Ο ΕΟΠΗ κρατούσε προνομιακή σύμβαση με άλλο πολυατρείο για την ίδια εξέταση για το επόμενο διάστημα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και τέτοια θέματα. Η δημόσια διοίκηση λέει ότι σε 3 μήνες απαντάς, ναι ή όχι. Το κρατούσαν εκεί, όπως δεν απαντούσαν για μια σειρά πραγμάτων. Έτσι, και πολλοί ασθενείς μου αναγκαζόταν να πηγαίνουν να κάνουν στο άλλο διαγνωστικό. Μάλιστα. Με το οποίο είχε προνομιακή σχέση ο ΕΟΠΗ. Την ίδια ώρα που δεν ανανέωνε την πλέον νομιμοποιητική βάση, αφού είχα γίνει πολυατρείο. Κύριε Σαλμά, τώρα κάτι για προσωπικό μου, για αυτό που είπατε εκ προημίου. Εδώ έχω μια ανακοίνωση της διαφημίσης από το ιατρείο σας. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι η παλιά σας. Της έβαλα για να σας έλεγα σήμερα ότι αυτό που είπα εγώ στην εισήγησή μου στην αρχή, ότι είστε ιδιοκτήτης του μηχανήματος, είναι γιατί το συμπέρανα. Είπατε αντιπρόσωπος της αγωγίας. Όχι, αντιπρόσωπος είπα. Ναι, είπατε. Διορθώνω, εννοούσα ιδιοκτήτης. Αυτό είναι. Σας ικανοποιεί αυτό? Απόλυτα. Και μπορεί να μην είναι και αληθές. Δεν είμαι ούτε ιδιοκτήτης. Ξέρετε γιατί? Δεν είστε ούτε ιδιοκτήτης. Ούτε. Άρα λοιπόν το παίρνω πίσω, δεν είστε ούτε ιδιοκτήτης. Και να συνοηθούμε. Και το είπα, ξέρετε γιατί? Ακούστε με γιατί. Όχι, ακούστε γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαχριστόπουλος στο Facebook διαφήμιζε δημοσίευμα αναπαραγωγή της εφημερίδας των συνταχτών. Το είδαν πάνω από 15.000. Γινόταν αναπαραγωγή χαμός το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Που έλεγε ο Παπαχριστόπουλος είπε στη Βουλή αντιπρόσωπος του μηχανήματος ο Σαλμάς. Ναι, με στενοχωρεί αυτό και με θίγει, κύριε Λάπα. Όχι, κύριε Χρυσοπαπαχριστόπουλος. Σωμάτε το χρόνο, Αντώνη. Εγώ σας επιτρέπω, ναι. Ναι, μπορεί να ήταν λάθος, αλλά να μου το πείτε. Τελείωσε. Όχι, έχω μια ερώτηση ακόμα. Το τηλέφωνο της εταιρείας το έχω. Ποια είναι η εταιρεία, για ποια εταιρεία μιλάτε? Για τη Scope, για τη Vision Scope. Πολύ ωραία. Θέλετε να κάνουμε ένα τηλέφωνο? Όχι. Μας εξουσιοδοτείτε σαν επιτροπή να ρωτήσουμε την εταιρεία την επίμαχη περίοδο, γιατί τώρα δεν ξέρω. Σας εξουσιοδοτώ. Εγώ χαίρομαι για σας αυτό. Σας εξουσιοδοτώ. Μισό. Μας αλλά εσείς όμως, εάν δεν ισχύει αυτό, τότε θα πάμε στα δικαστήρια. Σας και συγχωρέστε με που πάλι, το λέω. Πάλι, γιατί είδατε πως επιμένει. Μισό λεπτό. Έχουν μια βοηθεία τα δικαστήρια. Λέει τι θα κάνουμε κύριε τώρα. Μάρδα. Μισό λεπτό. Κύριε Μάρδα, λέει πρώτα ότι είμαι ο εισαγωγέας του μηχανήματος και μετά λέει να πάω να τα αποδείξει. Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό. Πες ότι δεν το έχω αυτό αποδεδειγμένο, να το διερευνήσουμε. Υπάρχει άλλος αντιπρόσωπος του μηχανήματος στην Ελλάδα, το ξέρετε εσείς? Αν εσείς και είπατε. Εγώ λέω ότι ο μοναδικός αντιπρόσωπος η εταιρεία ίδια σε ηχητικό λέει, κύριε, ρωτήστε τον κύριο Σαλμά. Ποια εταιρεία, δώστε μου, ποιο το λέει. Τη Σκόπη, υπάρχει. Δώστε σας λέω τηλέφωνο στην εταιρεία Επάρτε η τι. Οποία σας λέει ότι είστε αντιπρόσωπο. Ποιο σας πήρατε εσείς τηλέφωνο? Όχι. Εγώ. Ποιο πήρε? Έχουν πάρει πολλοί. Όχι, όχι. Ποιο είναι αυτό με τον οποίο επικαλείστε ότι εγώ είμαι αντιπρόσωπο? Να σα πω κάτι. Κύριε Λάπα, βλέπετε. Δεν με απασχολεί αυτό. Βλέπετε, κύριε Λάπα. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, η θέση σα ποια είναι? Ότι θα παραμείνει τώρα. Θα παραμείνει ένα μετέωρο ερώτημα. Μισό λεπτό από εμά. Δεν με απασχολεί αυτό. Αλλά είναι θέση τη εξεταστική επιτροπή. Ο κόσμο νομίζω ότι είναι θέση. Ποια είναι η θέση του κ. Παπαχριστόπουλου? Ότι είναι αντιπρόσωπο ο κ. Σαλμά? Όχι, μάλιστα ήμουν πολύ προσεκτικό. Ποια είναι η θέση σα? Τότε, τη στιγμή που λέω ίδιο. Η θέση σας ποια είναι? Λέω ο ίδιος εγώ. Ναι. Δεν λέω όνομα, δεν έχω απόδειξη και ρωτιά στιγμή. Αφού το είχατε στο Facebook. Τι το αναφέρετε τότε? Το έχω εδώ, θα σας το δείξω. Στο Facebook. Τώρα. Παπαχριστόπουλος, είμαι ήρωας, με αναφέρετε. Όχι, όχι, δεν θα μπούμε στη διαδικασία αυτή. Δεν θα μπούμε, παιδιά. Συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, μην ευτελίσουμε τα άλλα πράγματα. Λοιπόν, δεν νομίζω να πρέπει να μπούμε αυτή τη στιγμή. Το κρατάμε. Ξέρετε κάτι, κύριε Σαλμά, με συγχωρείτε. Κύριε Μάρτυρα, με συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, στην όλη φιλολογία, σε ποιον ανήκει, αν ανήκει σε κάποιον το μηχάνημα, για μας, για τη διαδικασία, νομίζω μεγαλύτερη σημασία έχει. Αν μπορεί να δεσμευτεί ο κύριος Σαλμάς να στείλει στην Επιτροπή την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης μίσθωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχω την εντύπωση ότι και στην εταιρεία Ιατρόκοσμος
είσαστε παραπέμπον, αν δεν έχω κάνει λάθος. Συνεπώς, ναι, για να φύγει οποιαδήποτε εντύπωση ότι υπήρχε μια πλεκτάνη, μια μηχανή, θα πρέπει να μας φέρετε συμφωνητικό, βεβαίως χρονολογίας βέβαια, ότι η σύμβαση μισθώσεως έχει λήξει, λέμε το λόγο, το Μάρτιο του 2015. Βεβαίως. Ναι, έτσι. Παρακαλώ πολύ και το σημειώνει και ο κύριος Γραμματέας, θα σας ζητήσουμε. Βεβαίως. Ωραία. Και στη συνέχεια, λοιπόν, και στη συνέχεια, εσάς, λοιπόν. Εσάς όμως σας ενδιαφέρει για τις πράξεις που υποβλήθησαν στον ΕΟΠΗ. Εμένα με ενδιαφέρει, να σας πω τι με ενδιαφέρει, αφού θέλετε, ναι, να ξέρετε. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει, επειδή ένα από τα ερωτήματα που εξετάζουμε εδώ πέρα είναι μήπως υπήρχε, μήπως, το βάζω τη λέξη μήπως για να μην παραξηγηθώ, μήπως υπήρχε μια μηχανή ολόκληρη. Δηλαδή, όχι, έξι, λέω μήπως. Ακούστε. Μα να το αποδείξουμε, κύριε Σαλμά. Μην αρχίσουμε τώρα φιλολογία. Θα δεχτώ ότι μου πείτε εγγράφος. Αυτός που απέτησε να μπαίνουν τα τηλέφωνα στα παραπεμπτικά και όταν ήρθε ο Κιουζέπο Καρόνε, ο τεχνικός της Τρόικα, του είπα τώρα. Μπορώ να παίρνω τηλέφωνο και να ξέρω αν έγινε εξέταση οποιοδήποτε διαγνωστικό. Το είπε προς τιμήν του κ. Γεωργακόπουλος. Έκαναν τηλέφωνο, ωραία, παίρναν ασθενείς, δεν υπήρξε καμία. Εμάς μας ενδιαφέρει, με άλλα λόγια, αν υπάρχει κάποια υπόγεια σχέση μεταξύ. Όχι. Ημών με εσάς δηλαδή, με τον ιατρό κόσμο. Καμία υπόγεια σχέση. Αναγκαστήκαμε και κάναμε τις εξετάσεις στον ιατρό κόσμο, γιατί δεν μας έκανε σύμβαση ο ΟΠΗ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχετε υπόψη σας τον αριθμό. Τι υπόγειο ρε. Όχι, σας παρακαλώ, μα εσείς θα αποδείξετε. Αν είχε φύγει, κύριε Σαλμά, αν είχε φύγει από την εξουσία σας το μηχάνημα αυτό, προφανώς δεν έχετε καμία ευθύνη. Αλλά έχετε όμως ευθύνη. Αν δεν μας αποδείξετε ότι έληξε η σύμβαση μισθώσεως. Ακούστε, το μηχάνημα, αυτό, το μηχάνημα δεν είναι μαγνητικός τομογράφος. Ακριβώς. Ωραία. Να το πάρεις και να το πας σε 10 διαγνωστικά. Δεν έγινε σύμβαση. Τι είπατε? Σύμβαση μισθώσεως. Όλα, δεν είναι. Βεβαίως. Ωραία. Να μας φέρετε λοιπόν τη σύμβαση μισθώσεως. Αυτό, τέλειωσα, αυτό είναι. Καθαρά τα πράγματα όλα. Αυτό ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα είναι προς απόδειξη όλα. Έχετε άλλη ερώτηση ή να κλείσουμε? Ναι, και για να δώσουμε την εξήγηση. Όταν, κύριε Σαλμά, βλέπει κανένας τη διαφήμισή σας και στο τέλος διαφημίζεται και το μηχάνημα, συνειρμικά γίνεται η εντύπωση ότι σας ανήκει, όχι κανένα άλλο. Όχι, δεν είναι. Ακούστε. Άλλη ερώτηση αν έχετε. Τελειώνετε. Σας παρακαλώ. Τώρα κάτι. Τελευταία ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε αν αυτή η εξέταση γίνεται στα ευρωπαϊκά κράτη. Και αν γίνεται στα ευρωπαϊκά κράτη και αν γίνεται, πόσο κοστίζει. Πόσο κοστίζει. Ας πω. Αν μπορείτε ανακράτως. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, όχι. Ακούστε. Έτυχε εγώ όταν ήμουν στις ΗΠΑ, στη Βοστόνη, στο Χάρβαρντ. Ήταν ένα χρόνο μετά, που πήρε, 1,5 χρόνο που πήρε έγκριση από το FDA. Ήταν πολύ καινούρια η μέθοδος. Υπήρχε προφανώς διαπραγμάτευση και πρόθεση να το βγάλουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα αν γίνεται. Τότε όμως δεν γινόταν. Γι' αυτό και έλεγα είμαι ο πρώτος που το έκανα στην Ευρώπη. Πάντως στη διαφήμιση. Γιάννη, μισό λεπτό. Στη διαφήμιση, κύριε Σαλμά. Μισό λεπτό, για να ξέρουμε τι κοστίζει. Κύριε Σαλμά, πρέπει να ξέρετε ότι το FDA δεν δίνει έγκριση στη μέθοδο. Δίνει έγκριση αν το μηχάνημα μπορεί να την κάνει. Τίποτα άλλο δεν δίνει. Εγώ ξέρω ότι είναι δουλειά. Κύριε Παπαχριστόπουλε, κρατήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσωπικά σας παρακαλώ. Κρατήστε ότι δεν θα αξιολογήσει τη μέθοδο. Αξιολογεί μόνο το μηχάνημα. Να σας το αλλάξω. Αξιολογημένο. Δεν θα πάμε πουθενά έτσι. Έχουμε ευθύνη, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχουμε ευθύνη. Σας παρακαλώ. Έχουμε ευθύνη για να είμαστε συγκεκριμένοι και να δίνουμε μια συγκεκριμένη εικόνα. Κρατήστε τα αυτά και κάντε τις ερωτήσεις σας. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τελειώστε, κύριε Λάπα. Πού είναι? Όχι, λέει δεν υπάρχει. Άρα τρία πράγματα έχουμε λύσει. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει αυτή η μέθοδος. Δεν παρακολουθώ, κύριε Μάρδα, και τι γίνεται κάθε μέρα. Από ό,τι ξέρετε. Μπορεί, μπορεί τώρα που μιλάμε να έγινε. Μπορεί πριν 8 μήνες. Μάλιστα. Ξέρω ότι ήμουνα ο πρώτος που το έφερα στην Ευρώπη. Ακούστε, στην Ευρώπη ίσως είναι μικρότερη η ανάγκη γι' αυτό, γιατί όλες οι αρθροσκοπήσεις είναι day clinic, 20 λεπτά. Ενώ εδώ. Παλιά τη χειρουργική. Με την παλιά. Αλλά γίνεται, ακούστε, σε day clinic, outpatient. Δηλαδή, μπαίνεις εκεί και φεύγεις σε μια ώρα. Κάνουν 10 το πρωί. Όχι, και θεραπευτικές όλες, δηλαδή. Κάνεις ρίξη του τένοντα θεραπεία, αρθροσκοπικά και φεύγεις σε μια ώρα. Με την παλιά τη μέθοδο. Ναι, ακούστε, εδώ στην Ελλάδα όμως, και εδώ να αναλογιστείτε λίγο, μήπως πίσω από όλη αυτή την ιστορία κάποιοι ωφελούνται. Η κοινή υπουργική απόφαση, για τα day clinic ακόμη δεν έχει βγει. Προφανώς κάποιοι δεν θέλουν κάποιες εξετάσεις να φύγουν από τις κλινικές. Αλλιώς, υπάρχει όμως ο νόμος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Σαλμά, τα οποία τα ελύνει αυτά τα θέματα. Εδώ ολόκληρος νόμος ψηφίστηκε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά εγώ λέω μέχρι σήμερα. Είναι αυτά που λέτε. Και η εταιρεία αρθροσκοπήσεων κατά τον κύριο Σαλμά. Κατά τον κύριο Σαλμά έχουν λόγους να μην θέλουν αυτή την εξέταση. Λοιπόν, διαμαρτύρονται όλοι και δικαίως. Διαμαρτύρονται και όλοι. Λοιπόν, τέλειωσε ο κύριος Λάπας. Μαγιά, για να δω. Τι χρόνο έχετε ακόμα, δεν έχετε χρόνο. Πάντως στη διαφήμιση 10 λεπτά λέτε και ο άλλος ήταν που έχει 1510 λεπτά. Εντάξει.
Μπορεί να είναι 20. Ξέρω, και η άλλη αρθροσκόπηση όμως. Υποβληθεί ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Μια ερώτηση τελειώνεται. Μισή ώρα είναι και η άλλη. Μην μιλάμε χήμα, με ερωτήσεις μιλάμε. Μου λέτε, αυτά τα παρεπιπτικά τα οποία δεν έχουν. Τώρα κάνω μια διαδικαστική πρόταση. Όχι. Να τελειώσει. Διαδικαστική, πρόεδρε. Διαδικαστική πρόταση. Καταλαβαίνω. Διαδικαστική πρόταση. Προέκυψε θέμα με μένα προσωπικά. Ωραία, παρακαλώ. Προτείνω στην Επιτροπή να κάνουμε ένα επίσημο αίτημο στην εταιρεία Scope Vision ή Vision Scope, δεν ξέρω πώς λέγεται, ποιος πραγματικά ήταν αντιπρόσωπος τότε στην Ελλάδα. Τόσο φοβερό είναι. Να την κάνουμε. Όχι. Πειράζει. Σας ενοχλεί, κύριε Σαλμά, αυτό? Όχι, φαντάζομαι. Μπορώ να σας τον φέρω κι εγώ? Όχι, όχι, δεν θα μου φέρετε εσείς τίποτα. Να σας φέρω την εταιρεία που αγοράστηκαν. Μάρτης. Για να μην ταλαιπωρήσετε. Υπάρχει αντίρρηση σε αυτό που λέει ο κ. Χριστόπουλος? Υπάρχει. Υπάρχει αντίρρηση? Δεν υπάρχει. Δεκτή η πρόταση. Έτσι. Συνεχίζουμε. Πρόεδρε, δεν υπάρχει αντίρρηση. Άρα παρακαλώ και ό,τι άλλο έχουμε ζητήσει να υπάρχει στη δικογραφία. Δηλαδή πότε στα προς τη διαχείριση έγγραφά μας. Θα τελειώσουν οι συνεδριάσεις και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση στοιχείων που εισφέρθηκαν. Δεν γίνεται να διακόψουμε, μα είναι να έρθουν τα χαρτιά. Εγώ για το διάστημα πριν το Δεκέμβριο του 2014 δεν βλέπω τίποτα. Βλέπω μια ομόφωνη απόφαση του και εσύ όποιος βλέπει κάτι άλλο να μου το δείξει. Για να ξέρω τι έχει γίνει. Πριν το Δεκέμβριο του 2014 δεν βλέπω κανένα έγγραφο. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχει στη δικογραφία, την έχετε διαβάσει? Βεβαίως. Αναφορά. Έγγραφο λέω. Ας τις αναφορές. Αφήστε τις αναφορές. Έγγραφο θέλω. Ωραία. Το έγγραφο που αναφέρατε. Αυτό το οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως. Για να το αξιολογήσω. Μια χαρά τη διάβασα την δικογραφία. Αν υπάρχει έγγραφο. Άλλο θέμα δηλαδή θίγεται. Άλλο θέμα θίγεται. Κύριε Γοργαντά, συμφωνήσαμε. Να σου πω κάτι. Συμφωνήσαμε και τα έχουμε ζητήσει. Από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μια εξέταση ακόμα, δεν ξέρω αν θα έχουμε μια ακόμα. Δεν μπορεί όμως να μην έχω όλα τα έγγραφα που αναφέρονται για το διάστημα πριν το Δεκέμβριο του 2014, τα οποία θεωρητικά αξιολογήθηκαν και βγήκε μια υπουργική απόφαση. Τότε γιατί συζητάμε εδώ για μετά την έκδοση της αποφάσεως? Εμένα με ενδιαφέρει να δω τις προθέσεις, το δόλο, πριν το Δεκέμβριο του 2014. Εγώ έγγραφο δεν βλέπω. Αναφορές βλέπω. Έγγραφο δεν έχω στα χέρια μου. Υπάρχει ένα έγγραφο. Δεν μιλήσαμε για αυτό προηγουμένως. Μα μιλάμε για δύο μειοψηφίες οι οποίες ακούστηκαν από δύο διευθύνσεις. Τις ακούω, τις ακούω, δεν τις βλέπω. Ωραία, να σας δείξω εγώ το mail που έστειλα σήμερα το πρωί. Τι άλλο να σας πω? Έστειλα mail σήμερα το πρωί. Θέλετε να σηκωθώ να πάω στο Υπουργείο? Θα πάω στο Υπουργείο να τα ψάξω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Εγώ δηλαδή, για μένα το σημαντικό, το 80% της υπόθεσης αυτής είναι η υπουργική απόφαση. Και με ποια στοιχεία εκδόθηκε? Κύριε Γιοργαντά, διαδικαστικά σας λέω. Αν θέλατε, μπορούσατε να συμβουλευτείτε δύο εταιρείες. Ακούστε με λίγο. Την ορθοπαιδική. Μιλάτε για άλλα διαφορετικά θέματα. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε τι και λέω. Και μπορούσε να το κάνει και ο Υπουργός αυτό. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε με, άλλο θέμα θέτει ο κύριος Γιοργαντάς. Άλλο θέμα θέτει. Προσπαθεί να ξεπλύνει. Να ξεπλύνει μόνο εσείς με εσείς κάνατε δύο χρόνια για να ανακαλέσετε αφήνω τον κύριε Παπαχριστόπουλο. Δύο χρόνια κάνατε. Οι εταιρείες εκπροσωπούν το σύνολο των ορθοπαιδικών. Κατάλαβε ο πρόεδρος τι λέω. Ο πρόεδρος κατάλαβε τι λέω. Συμβουλευτείτε τες κύριε. Κύριε Λάπα, συμφωνείτε? Κύριε Λάπα, δεν πρέπει να έχουμε τα έγγραφα. Κύριε Γιοργαντάς, έθεσε ένα θέμα και προηγουμένως και τώρα και έχει και δίκιο. Δηλαδή, μα δύο λεπτά. Και στην πραγματικότητα λοιπόν, άλλο θέμα θέτετε εσείς, το οποίο έγινε δεκτό, τέλειωσε η διαδικασία. Μα σας παρακαλώ, τελείωσε. Για να το λήξω. Τελείωσε. Αυτή είναι η δημοσίευση στο Facebook. Λοιπόν, απαντάω και στον κύριο Γιοργαντά. Που λέει, κύριε Πρόεδρε. Μα περιμένετε λίγο. Αφού μιλάω τώρα. Λοιπόν, αυτό που θέτετε. Σας παρακαλώ αμέσως. Να ολοκληρώσω την απάντηση στον κύριο Γιοργαντά. Λοιπόν, δεσμεύουμε, αν τελειώσουμε νωρίς ή οπωσδήποτε αύριο το πρωί, να πάω στο Υπουργείο Αυτοπροσώπους. Το δεσμεύουμε, τι να σας πω. Και να βάλουμε τη συνεδρία στην άλλη Τετάρτη, να μην την βάλουμε Τρίτη, να το έχουμε το χαρτί. Και εγώ το θέλω το χαρτί αυτό. Ορίστε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχουμε μία ένδειξη ότι υπάρχει, δεν έχουμε το έγγραφο το ίδιο. Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ συμφωνώ με την πρόταση που έκανε ο κ. Παπαχριστόπουλος και συμφωνώ επίσης και το έχω θέσει και η ίδια για το ζήτημα των εγγράφων που είναι σημαντικές. Κάθε φορά που παίρνω το λόγο, το θέτω. Ωστόσο, η διαδικαστική μου πρόταση προς εσάς είναι μια παλιότερη που την είχα κάνει και για την υπόθεση Δινάν. Εγώ θα πρότεινα, όταν έχουμε εξέταση μάρτυρος, ασχέτως αν εμπροκειμένου είναι συνάδελφος ο μάρτυρας ή όχι, να κάνουμε τις διαδικαστικές μας τοποθετήσεις λίγο πριν ή λίγο μετά. Γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε μια τεράστια κοιλιά και δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν διαφωνώ με όσα τέτοια, αλλά δεν γίνεται. Και ξέρετε ποιο είναι το αυγό του κολόβου εδώ πέρα? Δεν παίρνουμε το λόγο χωρίς να σα το δώσω στο Προεδρείο. Δεν το κάνω από υπεροψία, το κάνω για λόγους λειτουργικούς. Ισχύει για όλους μας. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε τελειώσει. Πρώτα, με μία σεντένα απαντήσω τις δύο ερωτήσεις. Είπα ότι. Για τα παραπεμπτικά αυτό. Τα παραπεμπτικά, ναι. Τι επισημάνθηκε? Ακούστε. Τα έχουμε στη δικογραφία μέσα όλα τα παραπεμπτικά. Το άκουσα, τον άκουσα. Λέει 65 περιπτώσεις
Μου είπατε ότι μπορείτε από τον νόμο και να παραπέμπετε και να εκτελείτε. Πάει αυτό. Όχι, όχι, απόδειξη για τον κόσμο. Αν πάτε σε έναν καρδιολόγο, σε ένα καρδιολογικό ιατρείο, μπορεί ο ίδιος που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, μπορεί ο ίδιος να συνταγογραφήσει και ο ίδιος να εκτελέσει μόνος του στο ιατρείο. Αυτό λέγεται αυτοπαραπομπή. Αν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και προβλέπεται και από το. Ναι, εσείς δεν είχατε με τον ΕΟΠΗ σύμβαση. Μα είχε το ιατρείο το διαγνωστικό. Ναι, αυτό λέω. Για το διαγνωστικό τη εκτελούσα εγώ. Α, ωραία, εντάξει. Καθαρές κουβέντες, είναι πεντακάθαρο αυτό. Τελείωσε. 109 λέει παραπεπτικά. Ναι. Δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του εκτελούντος ιατρού. Αυτά λέει ο ιατρός, δεν τα δικαιολογεί για να μιλήσει. Μέχρι. Ναι, ναι, όχι, δεν είναι πρωτάκουστο. Πρώτο. Αυτό δεν το ξέρετε, κύριε Παπαχριστόπουλο. Κύριε Σαλμά, σε μένα, κύριε Σαλμά. Όλοι οι καρδιολόγοι έγινε ένα μπάχαρο εξέταση. Τι δεν έχει ξαναγίνει, μας ακούει ο κόσμος τώρα. Σε μένα, σε εσά. Πέστε του να μην μιλάει, τι να κάνω εγώ τώρα. Επειδή. Σήμερα, κύριε Παπαχριστόπουλο, σήμερα. Είστε πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε. Έχουμε μια, μια εξαιρετική. Έχει περάσει 5 λεπτά που έκανε την παράκληση. Αν είναι κάτι 5 λεπτά, το λέω. Τι να πω. Απογοητεύομαι κι εγώ. Σε μένα, κύριε Σαλμά, εγώ σα ρωτάω. Ναι. 109 περιπτώσει δεν τι δικαιολογεί ο ιό. Γιατί δεν έχουν σφραγίδα και όνομα εκτελούντο έτρο. Καταρχήν, ένα παραπεμπτικό. Είναι μια τυπική παράληψη ή είναι κάτι που κρύβεται κάτι ουσιαστικότερο. Όχι, ουσιαστικό δεν κρύβεται. Μα το πείτε. Ναι. Απλά όταν πριν το 1η-1η του 16. Ο τρόπος ήταν διαφορετικός από 1η-1η του 16 και μετά. Ποιος τον άλλαξε? Ο Παύλος ο Πολάκης. 2 Ιουνίου του 16 πήρε μια εξαιρετική απόφαση που είπε τα παραπεμπτικά από 1η-1η του 16 θα φέρουν υπογραφές γιατρών, ασθενών κτλ. Ο ΕΟΠΗ, επειδή την πήρε 2 έκτου του 2016, αναδρομικά ο ΕΟΠΗ έπρεπε να την εφαρμόσει, γιατί έλεγε από 1η-1η του 16. Μάλιστα. Τι έκανε ο ΕΟΠΗ? Ζήτησε από όλα τα διαγνωστικά, μηδέ εξαιρουμένου και του συστεγαζόμενου με το ιατρείο, δειγματοληπτικά, πήρε 20, 30, 40 ασθενείς από τον Γενάρη και λέει φέρτε υπεύθυνες δηλώσεις των ασθενών, αυτών που τους βγάζει το σύστημα, που να μας λέει ότι έκαναν την εξέταση. Μάλιστα. Και το έκανε αυτό σε όλους τους παρόχους και έτσι πληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο, το οποίο προβλέπει η Υπουργική Απόφαση Πολάκη, ότι δεν πληρώνεται τίποτα χωρίς ιατρικό έλεγχο. Μάλιστα. Για τα προηγούμενα του 2015 ήταν διαφορετικό. Ωραία. Το πλαίσιο. Και τελειώσαμε και υπάρχει μια επισήμανση, νομίζω, και στην ποινική γραφή, το θυμάμαι αν το είδα. Υπάρχουν 165 εγγραφές που αφορούν το ίδιο πρόσωπο δύο φορές. Ναι, είναι πολύ γίνεται. Καταρχήν μπορεί να γίνει τεχνικά από το μηχάνημα αυτό εξέταση και στα δύο πόδια. Ναι, μπορεί. Την ίδια στιγμή. Το είπε και ο κύριος Γεωργακόπουλος χθες. Σας το είπε. Δεν το θυμάμαι. Σας το είπε. Άρα γίνεται τεχνικά. Ακούστε, ερχόταν ασθενής από την Κέρκυρα. Από μάλιστα. Την Κεφαλονιά παντού και έλεγε: έχω τα δύο μου γόνατα. Ναι. Εδώ μπορείς να μου τα κάνεις και τα δύο. Τι θα του έλεγα εγώ, προσέξτε. Όχι, δεν μπορώ. Σου έλεγε: μου το καλύπτει το ταμείο μου. Μάλιστα. Σου το καλύπτει. Άμα γίνεται τεχνικά, δωρεάν το έκανε ασθενής. Δεν πλήρωνε τίποτα ουσιαστικά. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Τελείωσε. Εντάξει. Και τελειώσαμε, κυρία Σαλμά. Κύριε Σαλμά, τελειώσαμε. Όχι, έκανε μια ωραία παρατήρηση. Είπε: θέλω το. Δεν ακούστηκε. Δεν κάνουμε εξετάσεις παραγγελία των ασθενών. Προφανώς περνούσαν φίλτρο. Τεχνικά δυνατά γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσε, έληξε. Προφανώς περνούσαν. Έλεξε. Ακούστε. Άστο. Ναι. Υπήρξε και φίλτρο από τη δική μου την πλευρά ενδείξεων. Σας είπα ότι περισσότερες αρθροσκοπήσεις ήταν σε μεγάλες ηλικίες. Δεν ήταν σε 25 χρόνων που είχε μηνίσκο προς Θεού. Αυτό να ήταν ένα-δύο περιστατικά. Τρία, πέντε. Δηλαδή που φαίνεται στη μαγνητική και πας και κάνεις μια και καλή διόρθωση. Ήταν περιπτώσεις τέτοιες όπου γινόταν παράλληλα και θεραπεία με εγχύσεις που ούτως ή άλλως γίνονται με ενέσιμη διαδικασία στο ιατρείο. Υαλουρονικό και τα λοιπά. Απλά γινόταν με στόχευση και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Και σαν επίλογο να βάλουμε στη συζήτηση ναι, που κάνουμε, στην εξέταση που κάνουμε, σαν επίλογο. Τώρα, κλείνοντας αυτό το θέμα, με βάση όλα αυτά που λέμε, τι ισχύει στην Αμερική, στην Ευρώπη κλπ. Δεν μιλάμε για την τεχνική. Εγώ δεν είμαι γιατρός, είμαι δικηγόρος. Και κοιτάω τη δικογραφία που έχει, αν έχει κάποια στοιχεία για τους υπουργούς. Η τιμολόγηση στα 1.500 ευρώ, με αυτά που λέτε στη διαφήμιση 10 λεπτά, τα κατά κατηλιώνουμε, θεωρείται έστω και εκ των υστέρων ήταν υπερβολικό ποσό. Κοιτάξτε. Αν δεν υπήρχε ήδη κοστολογημένη διαγνωστή. Να σας πω την άποψή μου γενικά, να μην πω γι' αυτό, να σας πω τι. Όχι, αυτό ενδιαφέρει. Να πω κάτι. Να λυθεί και μια απορία στο μυαλό μου, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Η διαγνωστική αρθροσκόπηση δεν πρέπει να αποζημιώνεται, είναι η άποψή μου, το ίδιο με τη θεραπευτική. Αλλά αυτό δεσμεύεται από την αντιστοίχηση που έγινε. Προσέξτε και πώς έγινε, έχει ενδιαφέρον. Μία εταιρεία, ιδιωτική με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, λέει, και το Υπουργείο Υγείας, έφτιαξαν μια εφαρμογή
και κρέμασαν από κάτω εξετάσεις. Ναι, αλλά δεν αντιστοιχεί, κύριε Σαλμά, το ίδιο, διότι το ένα αφορά νοσηλεία και νοσοκομιακή περίθαλψη. Αντιστοιχεί, ακούστε, αντιστοιχούν όλες και οι διαγνωστικοί. Ακούστε, αντιστοιχεί, εγώ σας είπα θα είμαι ειλικρινής σήμερα, δεν θα σας δίνω απαντήσεις. Ο νόμος δεν μιλάει για διαγνωστική αρθροσκόπηση. Διαγνωστική. Ο νόμος λέει αρθροσκόπηση ώμου, βραχίωνος και γόνατος. Ποιο. Ας το διαβάσω αμέσως. Να ξέρουμε, το μείζον θέμα είναι ότι μιλάει για κέντα τα οποία γίνονται σε νοσοκομείο ή σε νοσηλευτική μονάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Λαπά, πάρτε το λίγο. Εδώ. Όχι, κύριε Πρόεδρε, να το δείτε. Επιμένω. Όχι, να σας το δείξω. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Να πάρει καταγόρηση τα πρακτικά. Διαβάζω ότι όπως απεριγραφή ανάγνωση του κειμένου που αναφέρεται στο ΚΕΝ ΜΗ 22Α. Αρθροσκόπηση στο γόνατο ή τον αγκώνα ή τον ώμο ή το αντιβραχείο. Ωραία. Και λέω παρακάτω. Είπα στο επιχείρημα και ο Ρογαβό. Όπου ο νομοθέτης εκ προημίου ήθελε να βάλει τη λέξη διαγνωστική, το έβαλε. Όπως. Ναι. Ήταν 05 διαγνωστικές υπατοχοληπτικές επεμβάσεις. Γιατί αν ήθελε να το κάνει και να μιλήσει για αρθροσκόπηση διαγνωστική, θα το έκανε ο νομοθέτης. Δεν θα το αφήνει να το ερμηνεύουμε εμείς όπως θέλουμε. Αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Σαλμά. Ναι. Και αυτή είναι η μορφή κατά των υπουργών. Ο εισαγγελέας της γραφής είναι γι' αυτό. Σας το απαντώ. Αν ήξεραν οι υπουργοί ή όχι ότι η διαγνωστική αρθροσκόπηση δεν αποζημιώνεται όπως σύμφωνα με το ΚΕΝ 22α. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτή είναι η κατηγορία. Λοιπόν, επειδή το άκουσα στα πρακτικά, θα σας πω δεν ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί. Πέστε μας τι ισχύει. Να σας πω ακριβώς. Δεν έχετε υπόψη να ακόμη καταλάβει. Είναι πολύ... Δεν το κατάλαβα ούτε υπηρεσιακή αυτό. Δεν σας παρεξηγώ. Τι κρέμεται κάτω από το κείμενο του νόμου. Ναι, ναι, ακούστε. Τι κρέμεται, κύριε. Ακούστε. Δεν Σαλμά. Θα σας πω. Πας σε μια κλινική. Λέει στον γιατρό. Τι ACDT να γράψω. Διαγνωστική αρθροσκόπηση. Και πάει εδώ και χτυπάει. Διαγνωστική αρθροσκόπηση. Λέμε ΚΕΝ 22α, μη 22α. Δύο μέρες, 1500 ευρώ. Αυτή είναι η εφαρμογή που σας λέω. Είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην πρώτη σελίδα. Λέγεται εφαρμογή κλειστών επιμένων σηλίων, αντιστοίχηση ΚΕΝ με ιατρικές πράξεις. Μόλις μπει κανείς στο Υπουργείο, αν είχα ίντερνετ θα σας το έδειχνα, στο ΜΗ 22α, βγάζει πρώτη-πρώτη διαγνωστική αρθροσκόπηση ώμου. Από κάτω αρθροσκοπική υποδιόρθωση βλάβης επί χίλιου χόντων. Προσέξτε. Λέει, δεν λέει πουθενά διαγνωστική γόνατος. Πουθενά. Διαγνωστική γόνατος, εδώ, νάτο. Πού το λέει. Εδώ. Διαγνωστική και θεραπευτική λέει, ταυτόχρονα. Όχι. Όχι, εδώ σας το λέω εγώ τώρα. Δεν, αφού σας το λέω τώρα, δεν θα σας έλεγα. Εδώ, εδώ, κοιτάξτε, νάτο, νάτο, νάτο. Εδώ κοιτάξτε, κύριε Λάπα. Αφήστε, εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε. Δεν είναι σε υπουργική απόφαση αυτό. Αυτή η αντιστοίχηση έγινε χωρίς υπουργική απόφαση. Κύριε Σαλμά. Είναι μια εφαρμογή που έκανε η εταιρεία IB. Θα το διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Να κάνω μια μετάφραση αυτού που λέτε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να συνεχίσουμε. Κοιτάξτε. Αρθροσκόπη. Αντώστε μου ένα λεπτό. ICD-10. Χ. 639-699. Αρθροσκόπηση γόνατος. Διαγνωστική. Με ή χωρίς βιοψία. Ξεχωριστή διαδικασία. Κόστος νοσηλείας. Δύο μέρες. 1500 ευρώ. Έχει. 2 Φεβρουαρίου. Κύριε Σαλμά. Κύριε Σαλμά. Με υποχρεώνετε. Με υποχρεώνετε. Ρε Θανάση, άσε με να κάνω τη δουλειά. 2 Φεβρουαρίου. Άλλα έχει αφηνιάσει. Θα να σε πάρω. Λοιπόν, κύριε Σαλμά. 2 Φεβρουαρίου του 2012. Εδώ κύριε Σαλμά, με υποχρεώνετε. Με λοιπόν, υποχρεώνεται πάλι. Και το ΙΤΑ, ακούστε να σας πω και αυτό. Γιατί το άκουσα και το ΙΤΑ. Δεν θέλω να αφήσω κάτι να πάρει το. Λοιπόν, όποιος μας ακούει θα νομίζει ότι θέλουμε να κορυδέψουμε τον κόσμο. Όχι, όλοι μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορούμε να μας εσαφείς όλοι μας. Λοιπόν, μετάφραση. Εγώ επιμένω να κάνω μια μετάφραση. Μετάφραση. Λέω, λοιπόν, δηλαδή... λέτε εσείς, κύριε Μάρτυρα. Λέτε εσείς, αν καταλαβαίνω καλά. Λάπας. Όχι, να ακούσετε την ερώτησή μου. Το κατάλαβα. Μα σας παρα... Όχι, δεν καταλάβατε. Το έχω έτοιμο να το όχι, πατήσω. Όχι με τον τρόπο που απαντάτε. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εντάξει, μπορεί να κάνω κατάχρηση τώρα του μικροφόνου, δεν το συνηθίζω. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, θέλω μια ευθεία απάντηση. Το εξής. Δηλαδή, η απάντησή σας στο ερώτημα ήταν ή δεν ήταν υπερβολική η τιμολόγηση. Απαντάτε ως εξής. Αν κάνω λάθος, διακόψτε με. Ρώτησε αυτό. Δύο λεπτά. Αυτό ρώτησε. Ρώτησε. Αν υπάρχει διαγνωστική ερώτηση. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Λέω, η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα ήταν ή δεν ήταν σωστή η αντιστοίχηση. Λέτε. Απαντάτε. Υπήρχε το θεωρείο ή τι ήταν. Να το πω καρδιστικά. Μα βλέπετε πως δεν αφήνεται να διατυπωθεί η ερώτηση. Λοιπόν, δύο λεπτά. Απαντάτε λοιπόν. Και πείτε μου αν έχω άδικο. Απαντάτε. Υπήρχε το ΚΕΝ το οποίο κάτω από το οποίο κρέμεται αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή σας. Ακούστε. Τι ρωτάτε, ευθέως, ναι ή όχι. Ακούσουμε τώρα. Γιατί δεν απαντάτε ευθέως. Ακούστε. Λέτε εσείς τώρα. Μα μία διαγνωστική. Αφήστε το δύο μέρες νοσηλεία, σε μένα είναι αδιάφορο. Όχι, δεν καταλάβατε. Γιατί δεν ισχύει, είναι πλασματικό. Κύριε Πουθαλμά. Η αρθροσκόπηση είναι day clinic. Παραπέμπεται στο ΚΕΝ. Το ερώτημα είναι. Ένα λεπτό να τα απαντήσω. Το ερώτημα είναι. Μπορεί η διαγνωστική αρθροσκόπηση
να αποζημιώνεται όσο η ρήξη του επιχειλίου χόντρου που έχει. Κύριε Σαλμά, είναι πολλά τα 1500, ναι ή όχι? Απλά είναι τα πράγματα. Το όρισε ο Βορύδης αυτό. Κυρία Καμαδιά, ναι ή όχι? Α, τελειώσω. Δεν το όρισε ο Βορύδης. Ορίστηκε. Η άποψή σας, κύριε Μάρτης, είναι πολλά τα 1500. Παίρνουμε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, να ρωτάμε όλοι. Τι να κάνουμε τώρα, σας είπα πριν. Ρωτάμε για την Κωνσταντινούπολη και βρισκόμαστε στον Ναϊρόμπι. Δεν είναι απάντηση αυτή, δηλαδή. Εξανίσταται κανείς. Θέλει, απαντάει ο μάρτυρας. Εάν του υποδείξει, κύριε Καμαδία. Θα απαντήσω ακριβώς. Θα παίρνουμε τον λόγο ο καθένας όπως θέλει. Πολλά είναι ληστεία, δεν είναι πολλά. Εγώ λοιπόν που δεν μασάω τα λόγια μου, είναι ληστεία αυτό που γινότανε. Είναι ληστεία! Έτσι για να ακουστεί, να καταγραφεί! Είναι πολλά τα 1500, ναι ή όχι? Δέστε την άποψή σας και τελειώνουμε. Τα χαύρα ή ο δέον. Ας σε βρες πήρω τώρα, εντάξει. Λοιπόν, παίρνεις απάντηση ή δεν παίρνεις? Ποια θα ήταν η σωστή αλληλουχία, όχι σωστή, κατά τη γνώμη μου... Ναι, αλλά η απάντηση, η ερώτηση είναι ευθεία. Δεν κοστολόγησε και ο Βορύδης και ο Σκανδαλάκης, να τελειώσω και το και εσύ. Δεν κοστολόγησαν. Αντιστοίχησαν σε κάτι που προϋπήρχε από το Φλεβάρι του 2012. Ναι, σας λέω, ούτε καν με υπουργική απόφαση τότε δεν ήταν η αντιστοίχηση. Κύριε Πρόεδρε, θα μην πάλι, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε τώρα εδώ πέρα 2,5 ώρες. Θα μην πάλι λίγο, εντάξει. Κύριε Σαλμά, να τελειώσουμε. Ο καθένας στη σειρά του. Έχει παρέμβει ο κ. Παπαχριστόπουλος 100 φορές. Ακούστε, να το ξεκαθαρίσουμε, να τελειώνουμε και με εντυμότητα και ειλικρίνεια. Κοιτάξτε. Κειμενικός. Άρα δεν θα είσαι αντικειμενικός σε ερωτήσεις. Γιατί δεν βρούμε άκρη. Τώρα είναι κατάσταση. Η πηγή του κακού σήμερα, και παίρνω την ευθύνη αυτών που λέω, είναι ότι δεν δίνονται ευθείες απαντήσεις. Όχι, σε τι δεν συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το είπαμε και στην αρχή και το είπατε και εσείς. Το είπατε και εσείς ότι θα είστε σύντομος. Και μακρηγορείτε και απλώνετε το θέμα τόσο πολύ. Δεν βοηθάτε. Δεν βοηθάτε, κύριε Μάρτυρα. Λοιπόν, δεν βοηθάτε. Είναι αντικανονικό αυτό που κάνετε. Ξέρω, κύριε Σαλμά, κρίνετε, ο καθένας το κρίνει. Το θέτω στην κρίση σας αν είναι κανονικό ή όχι. Αλλά επιμένω να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Δεν θα αερολογούμε εδώ πέρα όλοι μας και ο εαυτός μου συμπεριλαμβάνεται να μην κατηγορήσω κανένα. Εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και σεβασμό στη διαδικασία και απαντήσεις, σας παρακαλώ. Και απαντήσεις οι οποίες να είναι λιτές, σαφείς και συγκεκριμένες. Κύριε Πρόεδρε. Είναι, ακούστε κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Αυτό το θέμα που ρωτάει ο κύριος Λάπας είναι από όλα όσα συζητάμε για την αρθροσκόπηση το πιο πολύπλοκο που δεν το έχουν καταλάβει γι' αυτό. Όταν λοιπόν από το Φλεβάρι του 2012. Έχει δοθεί τιμή στη διαγνωστική αρθροσκόπηση. Με νοσηλεία υποχρεωτικά στο νοσοκομείο. Είναι, ακούστε, να σου το πω. Παραλείπεται καρδιτσιώτικα. Το παραλείπεται αυτό. Καρδιτσιώτικα θα το πω. Ήταν στραβός ο γυαλός. Και μου φαίνεται καλά. Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα. Κύριε Σαλμά. Δηλαδή, ήταν η αντιστοίχηση. Αυτό που είπαμε το 12, ακούστε για να ακούει και ο κόσμος και ακούμε και όλοι μας. Προβλέπει. Νοσοκομείο, δύο μέρες νοσηλείο και χειρουργείο. Και χειρουργείο. Θέλει πέταμα αυτό όλο. Ναι, αλλά και χειρουργείο. Γιατί είπα. Δεν είναι δύο μέρες νοσηλείο. Κύριε Σαλμά, αυτό υπήρχε το Δεκέμβριο. Αυτό υπήρχε το Δεκέμβριο το 12. Άρα κακώς αντιστοιχήθηκε. Κακώς αντιστοιχήθηκε. Όσο αντιστοιχήθηκε, κακώς τιμολογήθηκε με δύο μέρες. Δεν απαντάτε όμως μετά. Ωραία το λέτε αυτό. Ελάτε όμως και στην ερώτηση. Τελικώς τα 1500 για εσάς, ως επιστήμονα, πνευματικό δάσκαλο, με μια κοινωνία το 12 που είναι σε κρίση οικονομική, που δεν έχουν να πληρώσουν τα γεροκομεία, ήταν το ποσό αυτό αντιστοιχού σε πράγματι σε μια εξέταση 10 λεπτών. Αυτή ήταν η ερώτησή μου, κορυφαία, κεφαλαία. Κεφαλαία. Η εξέταση πληρωνόταν 652. Τιμολόγηση λέμε. Αφήστε τα καθαρά. Όχι, όχι, ακούστε. Η ονομαστική. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε για τα 1500. Τι παίρνει ο καθένας καθαρά και εγώ παίρνω στο γραφείο μου. Κόβω απόδειξη 1500 και σπράττω 100. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Ακούστε. Είναι. Το σύστημα. Άστα να σε τελειώσουμε. Δεν τελειώσουμε. Δεν τελειώνουμε έτσι ποτέ. Ακούστε. Δεν τελειώνουμε έτσι και ο μάρτυρας δεν με καταπονιέται. Δεν τελειώσουμε, δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων. Θα κάνουμε διάλειμμα μετά. Δώστε μια εξήγηση, ας να τελειώσουμε. Ό,τι βλέπετε γίνεται. Από το 1500 έχει δυνατότητα ο ΕΟΠΗ, με όποια διοίκηση, όποιο κόμμα και αν είναι, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή την κουβέντα, να κάνει, να ορίσει ασφαλιστική τιμή μόνο του. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Όχι, να σας πω κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν ρωτάω αυτό. Ναι. Εγώ ρωτάω η τιμολόγηση, η ονομαστική τιμολόγηση στα 1500. Τώρα είναι 150. Μπορεί να πείτε ότι είναι ελάχιστα ή δεν το κάνετε ή δεν συμφέρει. Λέω τώρα, έστω εκ των υστέρων, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, γιατρός, επίκουρος καθηγητής, με αυτή την εμπειρία που έχετε, εν όψει ότι σας αυτά που σας ανέφερα, κολονοσκόπηση 150 ευρώ με νοσηλεία δύο ημερών, με αυτό που παραπέμπετε και λέτε ότι κάνετε επίκληση του ΚΕΝ, αλλά τι παραλείπετε από αυτή την επίκληση που κάνετε, ότι το ΚΕΝ προβλέπει χειρουργική, χειρουργείο,
Να είναι σε ολόγο. Δύο μέρες νοσηλεία, νοσοκομιακή περίθαλψη, νοσοκομιακή διαμονή. Δεν είναι το ίδιο. Λέει για τον για το σύνδρομο καρπαίο σωλήνο, το έχω εδώ. Λέει μια μέρα νοσηλεία. Μα είναι λάθος το κεν. Δεν μένει κανείς. Είναι λάθος. Δεν μου απαντάτε. Λάθος αυτό είναι, αλλά. Δεν μου απαντάτε. Δεν μου απαντάτε. Αφήνουμε αυτό το λάθος να υπάρχει. Πληρώνει ο οποίος τώρα που μιλάμε με αυτό το λάθος. Κύριε Σαλμά. Και να σου πω κάτι. Μπορεί να πληρώνει και σε 6 μήνες. Δεν μου λέτε, κύριε Σαλμά, ακούστε κάτι. Ναι. Δηλαδή, επικαλείστε ένα νομοθετικό λάθος. Δηλαδή, το άρθρο 86 του συντάγματος που παραπέμπει τους υπουργούς να μην σε παραγραφεί. Το λέμε ότι είναι λάθος. Δεν πρέπει να το εφαρμόσω μέχρι να αλλάξει. Αυτό μου λέτε. Αυτό υπήρχε το ΚΕΝ μέχρι τότε. Υπήρχε κάτι άλλο. Μην απαντήσετε σε αυτό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Για το άρθρο 86 το ΚΕΝ το Δεκέμβριο του 2012 και θέλω να γραφεί στα πρακτικά το μοναδικό νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε, που υπήρξε και άλλαξε. Σχετικά πρόσφατα, το ΚΕΝ το ανέφερε ως νοσήλιο νοσοκομιακής περίθαλψης υποχρεωτικά. Λοιπόν, κλείνει το θέμα των εξτάσεων από τον κύριο Λάπα τώρα εδώ πέρα.